είναι χαρά για μένα να σας καλωσορίζω στην εκδήλωση του Συλλόγου μας, του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Θησπρωτείας, που γίνεται πρώτη φορά και σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Hillside Press. Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Θησπρωτείας αποτελείται από 34 μέλη και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που αριθμεί τα 7.000 περίπου μέλη, ενώ στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας απασχολούνται πανελληνίως 21.000 καθηγητές ξένων γλωσσών. Δεν είμαστε μόνοι μας, λοιπόν. Ενεργούμε και προτείνουμε εξετάσεις κύρους και αξιοπιστίας με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών μας και αφού ανήκουμε στην Ομοσπονδία μας, θεωρούμε τους εαυτούς μας ασφαλείς ως προς τις επιλογές μας. Δηλαδή, εξετάσεις Falson, Notley και EdExcel. Θα ήθελα να πω κάτι για την εταιρεία. Λοιπόν, η Hillside Press, που ιδρύθηκε το 1990, δραστηριοποιείται στον χώρο του English Language Teaching και καλύπτει όλες τις βάσεις όλες τις φάσεις της παραγωγής των βιβλίων. Από την συγγραφή, στο layout, το διόρθωμα, την εκτύπωση, την προώθηση και τη διάθεση των βιβλίων. Με σταθερό προσανατολισμό, ότι η εκπαίδευση έχει πολιτική. Ποιον εκπαιδεύουμε και ποιος είναι ο στόχος, όλα τα βιβλία που εκδίδει η Hillside Press καλύπτουν τις απαιτήσεις για τη διδασκαλία των αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα. Παρακολουθούν και εντάσσουν τις εκδόσεις τους. Φως δεν βοηθάει καθόλου, είναι πολύ σκοτεινά. Από την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα και βοηθούν στην κατανόηση της σύνθεσης και διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνικής πραγματικότητας. Με επίκεντρο τον μαθητή, στα βιβλία τους διαχέονται ανθρωποκεντρικά μηνύματα και αξίες που καλλιεργούν την αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό και την κριτική σκέψη, καθώς επίσης και την κουλτούρα κάθε χώρας, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη διδασκαλία των κέντρων ξένων γλωσσών. Λοιπόν, οι σειρές τους χρησιμοποιούνται τόσο στην ελληνική και όσο στη διεθνή αγορά, Αίγυπτος, Κύπρος, Τουρκία, Κολομβία, Αλβανία, Ουγγαρία, Γερμανία κτλ. Δηλαδή, πολλές χώρες, δηλαδή τα κέντρα ξένων γλωσσών ή φροντιστήρια, όπως τα αποκαλούμε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο. Λοιπόν, συζητήσαμε μαζί την ιδέα του ενός σεμιναρίου που απευθύνεται σε γονείς και θεωρήσαμε ότι η δεδομένη χρονική συγκυρία είναι η πλέον κατάλληλη για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, μιας και την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στο Μάιο, τον μήνα των εξετάσεων για όλες τις βαθμίδες, όπου οι μαθητές καλούνται να καταθέσουν τους σκόπους τους στο βωμό εξετάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον τους. Μιλώ για τις πανελλήνιες, θα εξεταστούν στις ξένες γλώσσες για την απόκτηση προσόντων που θα τους εξασφαλίσει μια θέση στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Θα συμμετάσχουν επίσης στις ενδοσχολικές εξετάσεις τους. Γνωρίζουμε επίσης τις πρακτικές δυσκολίες
που δυστυχώς αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οικογένειες στην πατρίδα μας, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, της αυξανόμενης ανεργίας και γενικά της βεβαρημένης ψυχολογίας των γονέων. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τη σχολική σύμβουλο, κυρία Βίκη Καραχατζίδη, η οποία θα μας κατευθύνει σωστά, ώστε να καταφέρουμε... Δεν βλέπω. Παιδιά, πώς παίζει το θέατρο εδώ. Ορίστε. Να καταφέρουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες στο σπίτι και στην αίθουσα προς όφελος των μαθητών που αγωνιούν, προσφέροντας απλότερα στήριξη στα παιδιά μας και να απαλύνουμε το άγχος και τις ανησυχίες τους. Δεν θα σας κουράσω περαιτέρω, ούτε θα καταχρηστώ το χρόνο του σεμιναρίου. Σε αυτό το σημείο, παρακαλώ την σχολική σύμβουλο Βίκη Καραχατζίδη να προλάβει. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καθώς επίσης, δεν θα μιλήσει ευχαριστούμε το Δήμο για την παραχώρηση αίθουσας και για τη στήριξη της Σταυρούλας, καθώς επίσης και εσάς που διαθέσατε το χρόνο σας, Σάββατο 12 η ώρα, αντί να πίνετε καφέ και βλέπω τόσο πολλά παιδιά και χαίρομαι. Ευχαριστούμε πολύ και αν σας αρέσει, θα θέλαμε να μας πείτε ώστε να οργανώσουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που έχουν συμβάλει σε όλο αυτό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω περισσότερο τα παιδιά που είναι εδώ και είναι πολλά και έχουν χρώματα. Δεν ξέρω τι να κάνω, τώρα είμαι τελείως μαύρα ρούχα. Φαινόμαστε και σοβαροί. Χαίρομαι λοιπόν. Και το λέω από τώρα, εγώ θα κατέβω από εδώ, γιατί νιώθω πολύ μακριά σας. Αν και ξέρω ότι κάποιοι θέλατε να είστε πολύ μακριά, αλλά θα έρθω εκεί, μέχρι τη γωνία. Κατεβαίνω. Και σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να συζητήσουμε, κυρίως να συζητήσουμε, να σας πω κάποιες ιδέες, να μου πείτε πράγματα δικά σας εσείς για αυτό το φοβερό πράγμα που λέγεται άγχος. Καλύτερα. Χαλαρώνουμε λίγο τώρα. Έλα. Χαλαρώνουμε. Λιώμη. Εντάξει. Είμαστε πιο χαλαροί. Το μόνο που ζητάω, παρόλο που είμαστε χαλαροί, να μην μιλάμε γιατί είμαστε πολλοί. Και επειδή δεν μου αρέσουν τα μικρόφωνα, όπως καταλάβατε, αλλά έχω πολύ δυνατή φωνή. Αλλά άμα μιλάμε όλοι, θα είναι πιο δύσκολο. Και όσοι βέβαια με τραβάνε με τις κάμερες, θα τους κάνω πολύ δύσκολη. Γιατί θα προχωρώ συνέχεια. Έτσι, χαιρόμαστε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τι είναι το άγχος? Οι ερωτήσεις που θα κάνω δεν είναι ρητορικές. Αυτό σημαίνει ότι είναι ερωτήσεις που κάνω και περιμένω απαντήσεις. Για να δούμε λοιπόν, τι είναι το άγχος? Χεράκια. Μικρή μεγάλη χεράκια. Μεγάλη σου να έχουν ξεχάσει τις κόλμες χέρια που μιλήσουμε. Τι καλά, δεν νιώθει κανένας άγχος, έτσι. Είναι το άγχος. Πάμε να φύγουμε, πάμε να πούμε καφέ. Τι είναι το άγχος? Για να πω, θα πω μπροστά. Έλα. Δεν θα προχωρήσω. Α, ναι, αυτό είναι το άλλο που έχω. Όταν ρωτάω, περιμένω απαντήσεις και δεν προχωράω. Οπότε μπορώ να κάτσουμε έτσι να κοιτιόμαστε όσο θέλουμε. Α, πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση. Είναι αυτό που μας έχει παγώσει όλους και δεν απαντάμε το σύνορα. Πάμε να κουνήσουμε χέρια πάλι. Έλα, 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 να σας δω. Δεν βλέπω να κουνιέστε. Έλα, κουνηθείτε λίγο. Έλα, να σας παγώσουμε. Έλα, να σας παγώσουμε.
Ποιο δεν είναι τάξη, ποιο δεν είναι τάξη. Κάποιες φορές έχει τον άνθρωπο, είναι σε κρίσιμες καταστάσεις, πιστεύω. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε στις εξετάσεις, δεν μπορώ να και πιο πολύ το πράγμα, αγχωνόμαστε και δεν ξέρουμε αν θα πάμε σίγουρα καλά. Νομίζω ότι θα είπε τέλεια. Σας κάλυψε όλους. Ουσιαστικά αυτό είναι το άνθρωπος. Και, για να σας αποδείξω ότι έχουμε δίκιο και έχει δίκιο και η Νικολέτα, που δεν θα θυμάμαι λίγο το όνομά σου, αλλά πειράζει. Το άγχος είναι ένα συνέστημα δυστυχίας που προέρχεται από την οικογενειακή βίωση, μια απειλή που εμφανίζεται στην καταστάσεις ζωή με επέκταση και σε καταστάσεις που ανέχουν παράγοντα και δίνει στου το άτομο έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώ. Δεν τον έβαλα για να τον μάθετε, δεν τον έβαλα για να τον σημειώσετε τον ορισμό αυτό. Ο λόγο που τον έβαλα είναι για να πούμε ότι ναι, το άγχος είναι πραγματικότητα. Δεν είσαστε μοναδικοί. Απευθύνομαστε στην παιδιά που αισθάνεστε άγχος. Οι επιστήμονες, οι ερευνητές το έχουν εντοπίσει, του έχουν δώσει και ένα πολύ ωραίο ορισμό. Αλλά εμένα με καλύπτει περισσότερο ο ορισμός της Νικολέτας, γιατί βγήκε από εδώ μέσα. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό ουσιαστικά λέμε άγχος. Είναι πάντα το άγχος κακό? Όχι. Ξέρετε πώς λέμε το άλλο άγχος που δεν είναι κακό? Εντάξει, μπορούμε να το πούμε όχι κακό άγχος. Δημιουργικό. Παραγωγικό. Λοιπόν, το άγχος δεν είναι πάντα λοιπόν μια δύσκολη κατάσταση με την έννοια ότι είναι μια αρρώστια, μια νόσος ή κάτι. Μπορεί να υπάρχει και το παραγωγικό άγχος που είναι αυτό που μας βοηθάει να γίνει καλύτερη σε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στη ζωή μας. Είναι ok. Απλά εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό που δεν είναι καλό άγχος. Είναι αυτό που μας παγώνει. Είναι αυτό που δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Κυρίως αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό το άγχος θα μιλήσουμε εμείς σήμερα περισσότερο. Και ελπίζω να μιλήσετε εσείς περισσότερο, γιατί και εγώ προβλέπω κουράζομαι κιόλα. Τι είναι γενερά. Για να δούμε λοιπόν. Ποιοι αισθάνονται άγχος? Μόνοι σας την κάνω την παρουσίαση, σας το λέω. Όλοι μας και ουσιαστικά όλοι μας αισθανόμαστε άγχος όταν ακριβώς νιώθουμε ότι έρχεται μία κατάσταση, μπορεί να μην είναι τόσο κρίσιμη, αλλά είναι μία κατάσταση που εμείς νιώθουμε ότι δεν έχουμε τα προσόντα να την αντιμετωπίσουμε. Είναι λοιπόν όταν υπάρχει αυτή η ανισορροπία. Και προσέξτε ότι είπα νιώθουμε ότι δεν έχουμε τα προσόντα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι νιώθουμε εμείς. Αυτό λοιπόν είναι το άγχος και το αισθανόμαστε όλοι μας. Πώς το αισθανόμαστε? Τι είναι αυτό που αισθανόμαστε? Τρέμουμε, τρέμουλο. Άλλο, κάτι άλλο. Ο καθένας διαφορετικά, αυτό είναι σίγουρο, πες με εσύ. Εγώ, με ξέρεις από τη σκυλιά. Μπορεί να με πονέσει και πάλι με τα μόνια. Εγκέφαλος, πολύ σωστά. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Άλλο. Χεράκια, γιατί μιλάτε πολύ, δεν σας βλέπω. Δυσκολία στην αναπνοή. Οκ. Νύχια. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Πάγωμα. Υδρότας. Νεύρα. Και το λέει και νευριασμένα. Το πιάσα από το νεύρο. Άλλο. Γλάμα. Γλάμα. Πολύ σωστά. Γλάμα. Κάθε φορά που αισθανόμαστε εδώ είμαστε. Ταχυπαλμία. Ταχυπαλμία. Είδα χεράκι πίσω. Ξεσπάμε στα παιδιά. Νεύρα, ξεσπάμε στα παιδιά. Πολύ σωστά. Και χαίρομαι γιατί βλέπετε ότι μικροί μεγάλοι έχουμε παρόμοια συμπτώματα, θα τα πω σε εισαγωγικά. Σημάδια. Πραγματικά ο καθένας το βιώνει διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κοινά πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα, κάποια σημαδάκια θα τα πω, που μπορούμε να εντοπίσουμε στον εαυτό μας ή στους μαθητές μας, αν είμαστε εκπαιδευτικοί, ή στα παιδιά μας, αν είμαστε γονείς, για να δούμε αν έχουμε αυτό το κακό άγχος, το μη παραγωγικό άγχος. Πριν δούμε όμως αυτό, μήπως πρέπει λίγο να κοιτάξουμε γιατί έχουμε άγχος.
γιατί. Γιατί, συγγνώμη, δεν άκουσα. Γιατί απειλούμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Το κρατάω, θα το συζητήσουμε και μετά. Μάλιστα. Άλλο. Πολύ σωστά. Έλα. Πιστεύουμε ότι θα αποτύχουμε. Εσύ. Άλλο. Άλλο. Ποιες είναι οι πηγές άγχου μας, γιατί πότε αγχωνόμαστε, τι είναι αυτό μας αγχώνει περισσότερο. Τα τεστ. Τα τεστ. Γενικά οι εξετάσεις. Ποιος ήταν αυτό. Ακούτε τα σχόλια των μαθητών. Ακούει. Οι μαθητές θα μιλάνε πιο δυνατά. Εσένα σε ακούνε. Α, αυτό είναι. Δεν συνεχίσει αυτό που δεν έχετε διάγει. Άρα, πολύ σωστά. Για να μην τα λέω δύο φορές, πιστεύω εσύ δυνατά. Μπορώ. Γιατί είναι και ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, έτσι. Ποιες, είπαμε, οι εξετάσεις, γενικά, τα τεστ, άλλο. Οι καθηγητές. Οι καθηγητές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο. Οι ανασφάλειες. Οι ανασφάλειες, πολύ σωστά. Οι γονείς, άκουσα εδώ. Άλλος. Η δουλειά. Η δουλειά. Μπορεί και οι φίλοι. Και οι φίλοι. Μια συνάντηση, μια συζήτηση. Μια συνάντηση, με ποιους. Με διάφορα, μπορεί να είναι οποιονδήποτε. Πολύ σωστά. Η έλλειψη χρόνου. Η έλλειψη χρόνου. Άλλοι. Οι γονείς, το είπαμε. Όλα αυτά που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο. Για να μπορούμε όμως να κουβεντιάσουμε λίγο και να κάνουμε και μια παρουσίαση και να συνογιόμαστε, εγώ τα έχω βάλει σε τέσσερις, ας πούμε, κατηγορίες που είναι οι τέσσερις βασικές πηγές άγχους. Ασχολούμαστε κυρίως με το μαθητικό άγχος, άρα θα αγνοήσω τις απαντήσεις των μεγάλων. Δηλαδή, αν έχετε άγχος γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, λυπάμαι, σήμερα όχι. Μια άλλη φορά όμως θα το κάνουμε και αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το μαθητικό άγχος και τις πηγές του μαθητικού άγχους. Πρώτη και η πιο βασική, τη λέω γιατί βλέπω ότι και πάρα πολλά παιδιά που έχουμε είναι σε αυτή τη φοβερή ηλικία. Είναι η πιο όμορφη, αλλά και η πιο δύσκολη ηλικία που υπάρχει. Σας το λέω, το καταλαβαίνω, παρόλο που έχουν περάσει χρόνια, με θυμάμαι έφηβο, δεν ήμουνα η πιο ήσυχη. Να το πω έτσι. Ευτυχώς η μαμά μου δεν είναι εδώ. Λοιπόν, η εφηβεία λοιπόν είναι ένα προβληματάκι. Γιατί η εφηβεία μας δημιουργεί άγχος. Αφενός γιατί έχουμε το φοβερή, τις φοβερές σωματικές αλλαγές. Μεγαλώνουν χέρια, μεγαλώνουν πόδια, μεγαλώνει το κορμί μας και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου και τη μάνα μου να μου φωνάζει συνέχεια και να μου λέει σταμάτα πια να χτυπάς τους τοίχους. Δεν μπορούσα. Μου φέτανε τα χέρια από εδώ, από εκεί. Είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν όμως και οι σωστές ορμόνες που σε αυτή την ηλικία τι κάνουν, το τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Το κρατάμε και αυτό. Ακόμα και οι ορμόνες λοιπόν μας δημιουργούν άγχος. Είναι οκ. Okay. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα τις ορμόνες. Επίσης όμως δημιουργείται άγχος στην εφηβεία γιατί είναι αυτή η φοβερή ηλικία της αμφισβήτησης, της αναθεώρησης αξιών. Είναι η ηλικία που τα παιδιά αρχίζουν και αμφισβητούν τους γονείς κάθε μορφή εξουσίας, όποια και αν τη θεωρούν αυτή. Και ναι, γονείς και δάσκαλοι είμαστε μια πολύ μεγάλη μορφή εξουσίας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Για τα παιδιά εννοώ. Άρα λοιπόν είναι η ηλικία που πραγματικά αναθεωρούν, δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, προσπαθούν να δουν ποιοι είναι, πώς θα αντιδράσουν σε καινούργιες καταστάσεις, να μάθουν τους εαυτούς τους σε σχέση με τον γύρο κόσμο. Μια άλλη πηγή άγχους, την είπατε και μόνοι σας, είπατε γονείς, εγώ θα το πω πιο διαφορετικά, οικογένεια. Έχουμε λοιπόν σαφώς περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν καυγάδες ανάμεσα στους γονείς, καυγάδες ανάμεσα στα παιδιά, στα αδέρφια, μπορεί να υπάρχουν διαζύγια, πάθη και θανάτη. Όλα αυτά σίγουρα δημιουργούν άγχος, αλλά σχετικά με το σχολείο έχουμε βέβαια την πίεση από τους γονείς. Άντε, παιδάκι μου, κάτσε να διαβάσεις. Πόσες ώρες διάβασες, πες το μου, γιατί δεν ξέρω αν το διάβασες κιόλας. Κάνε αυτό, σε παρακαλώ, κάτσε να διαβάσεις. Τέλος πάντων, τι θέλεις και παραπονιέσαι, εσύ τα έχεις όλα. Εγώ δεν είχα τίποτα στην ηλικία σου. Όλα αυτά που λέμε
και γονείς πολύ συχνά. Έχουμε λοιπόν πίεση και από, από την οικογένεια. Προχωράμε και βλέπουμε βέβαια ότι το μαθητικό άγχος δεν μπορεί να μην έχει πίεση, να μην φέρνει, να μην είναι πηγή του μάλλον, και το ίδιο το σχολείο. Και τα λέμε το σχολείο, εννοούμε και τις σχέσεις μας με τους φίλους μας, που το αναφέρατε και εσείς, καινούργιοι φίλοι πολλές φορές, πώς θα επικοινωνήσω μαζί τους, πίεση από αυτούς να κάνω πράγματα που ίσως δεν θέλω ή να κάνω πράγματα που θέλω, όλα αυτά, πίεση και από τους καθηγητές όμως, όπου τα παιδιά από μόνα τους αναρωτιόνται πώς θα πλέσουν όλα αυτά που μου λέει ο καθηγητής, πώς θα τα καταφέρω, πώς θα γίνω καλός μαθητής κτλ. Θα πάω και λίγο πιο έξω, που δεν το πολύ αναφέρατε, ίσως αν σας έδινα περισσότερο χρόνο να το αναφέρατε, είναι η ίδια η κοινωνία. Πριν φύγω για τον Καναδά, εγώ ζούσα πάρα πολλά χρόνια στον Καναδά, πρόσφατα έφερα στην Ελλάδα, πέρασα και εγώ αυτό το φοβερό πράγμα που θα περάσετε σε λίγο, κάποιοι από εσάς, τις Πανελλήνιες. Ένα πράγμα που μου είχε κάνει εντύπωση τότε, αλλά και ακόμα όταν πήγα βέβαια στον Καναδά, που είναι τελείως διαφορετικό το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι όταν μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη χώρα παγώνει γιατί έχουμε Πανελλήνιες. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι. Κι όμως το κάνουμε. Κι όμως συμβαίνει. Αυτό προσθέτει πολύ περισσότερο άγχος στα παιδιά που έτσι κι αλλιώς έχουν και σίγουρα δεν βοηθάει στο να αντιμετωπίσουν κάτι το οποίο πραγματικά σας το λέω δεν είναι τόσο φοβερό. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα όπου η κοινωνία με οποιαδήποτε μορφή ρωτάει τα παιδιά τι θες να σπουδάσεις. Τι θες να γίνεις, κρίνεται το μέλλον σου, διάβασε για τις εξετάσεις, πρέπει να το καταφέρεις. Απαντάνε τα παιδιά, ναι, αλλά δεν θέλω και να σου πω κάτι μαμά, δεν έχει αξιοκρατία. Και στην τελική γιατί να μάθω αγγλικά, δεν καταλαβαίνω. Μπορώ και να τα καταφέρετε χωρίς αγγλικά, γιατί να μάθω γερμανικά. Όλο αυτό το πράγμα, το οποίο τελικά προσφέρει πάρα πολύ άγχος. Και επιτρέψτε μου την παρένθεση, έχουμε τώρα πια καταστάσεις που ζούμε, αυτό που λέμε οικονομική κρίση. Η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κρίση αξιών, είναι και πολιτιστική κρίση, είναι και πολλά άλλα πράγματα, αλλά ας την πούμε οικονομική κρίση, όπου οι καθημερινές εικόνες που έχουν τα παιδιά στα μάτια τους και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από πολλές άλλες περιπτώσεις, έχουμε βέβαια κλειστά μαγαζιά, ανεργία, φτώχεια, πανικός, πώς θα καταφέρουμε να βγει η Ελλάδα από όλο αυτό το πράγμα. Βλέπουν βέβαια τους γονείς τους να είναι αγχωμένοι. Ο μισθός έχει μειωθεί κατά πολύ, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έρχεται να προσθέσει το άγχος, πραγματικά το άγχος, στο άγχος των παιδιών και βέβαια αυτό είναι σε ολόκληρη την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, αυτές είναι οι τέσσερις βασικές πηγές άγχους. Να πάμε να δούμε τώρα τα σημαδάκια που λέγαμε. Για να δούμε. Τα είπατε και πριν, τα περισσότερα. Από αυτά. Κάποια αφορούν λίγο περισσότερο τους μεγάλους, θα το προσέξουμε, θα σας κάνω νόημα. Δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής. Περισσότερο αυτό μπορούν να το δουν οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, να κάνουν μία πρόσθεση. Όταν λέω σχολείο, σε όλη την παρουσίαση, εννοώ κάθε μορφή οργανωμένης εκπαίδευσης. Είτε αυτό είναι κέντρο ξενών γλωσσών, είτε είναι φροντιστήριο μέσα εκπαίδευσης, είτε είναι χορός, πιάνο, ό,τι και να είναι, εγώ το λέω σχολείο. Επίσης, θα λέω δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, θα το χρησιμοποιώ συνέχεια αυτό, ανάλογα, δεν έχει καμία σημασία, και γονείς, έτσι, για να μπορούμε να συνογιόμαστε και αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Και όταν λέω μαθητές, αναφέρομαι στους μαθητές, γιατί η βασική τους ιδιότητα είναι η μαθητική ιδιότητα. Σχεδόν 18 ώρες την ημέρα, είτε είναι σε κάποιο σχολείο, είτε ασχολούνται με αυτά που τους ζητάει αυτό το σχολείο. Άρα λοιπόν, η κύρια ιδιότητά τους, δυστυχώς, είναι μαθητική. Δυσκολία λοιπόν συγκέντρωσης και προσοχής. Μπορείτε να το δείτε και εσείς οι γονείς, μπορείτε να το πείστε και εσείς οι ίδιοι τα παιδιά. Όταν καμιά φορά μας μιλάνε, μιλάμε στα παιδιά και βλέπουμε ότι έχουν δυσκολία να συγκεντρωθούν. Έτσι, άρα το έχουμε στο νου μας. Δυσκολία επεξεργασίας και ανάκλησης πληροφοριών. Είναι πολύ ωραίες λεξούλες αυτές. Αυτό που εννοώ είναι μόνο ότι αφού έχουμε δώσει την πληροφορία, εάν μπορεί το παιδί να τη φέρει από πίσω μπροστά. Δηλαδή, αν έχω πει εγώ σε κάποιον ότι αυτό το mouse δουλεύει πατώντας το αριστερό κουμπί, για παράδειγμα, και αυτό το χρειαστεί σε 2 μήνες, αν μπορεί να ανακαλέσει την πληροφορία, να τη φέρει προς τα μπροστά.
Γι' αυτό αυτό μπορεί να το δει και οι γονείς και οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι είναι λίγο πιο εύκολοι, εύκολο, γιατί κύρια δουλειά μας είναι η πληροφόρηση και οπότε. Αίσθηση ανικανότητας. Οι περισσότεροι δάσκαλοι που βρίσκονται εδώ σίγουρα θα το έχουν δει. Το πιο άσχημο συνέστημα που έχω νιώσει εγώ σαν εκπαιδευτικός είναι να μου λέει ένα παιδί «Δεν μπορώ» και να ξέρω τι μπορεί. Είναι αίσθηση ανικανότητας, δεν είναι πραγματικά ότι δεν μπορεί. Αυτό λοιπόν πολλές φορές μπορεί να σημαίνει άγχος. Υπερκινητικότητα. Όλα αυτά που σας λέω είναι κάποια σημάδια. Δεν σημαίνει ότι έχω μια λίστα, κάνω τσεκ. Άμα είναι το παιδί υπερκινητικό και είναι αυτό και εκείνο και τ' άλλο, τότε έχει άγχος. Όχι. Είναι κάποια όμως σημάδια που καλό είναι να τα έχουμε στο κεφάλι μας για να δούμε αν το παιδί έχει αυξημένο άγχος. Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα ή μπορεί και να υπάρχουν άλλες εξηγήσεις. Γι' αυτό απλά τα αναφέρω, τα έχουμε στο νου μας, χτυπάνε καμπανούλες. Θέλετε τα παιδιά όμως να τσεκάρετε τον εαυτό σας σε αυτά που λέω. Μειωμένο κίνητρο διαμάθηση. Ναι, σαφώς υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να έχει κάποιο παιδί μειωμένο κίνητρο διαμάθηση, αλλά επίσης μπορεί να οφείλεται στο άγχος. Συναισθηματικό μούδιασμα. Τι καταλαβαίνετε από την έκφραση αυτή? Τι μπορεί να σημαίνει? Ορίστε. Συναισθηματικό. Πολύ ωραία. Κουβλάρουμε. Πολύ ωραία. Άλλος. Είναι ακριβώς αυτό που πήγε η Νικολέτα στην αρχή να πει για το σώμα μας. Δεν μπορούμε να γράψουμε, παγώνουμε. Και το μας το είπε ο φίλος μας, το όνομά σου. Ο Παναγιώτης. Ουσιαστικά είναι το να παγώνω συναισθηματικά. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί το αναφέρω? Γιατί θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό και το αναφέρω? Το βασικό, δεν μπορεί να σταματήσει. Έτσι, το συναισθηματικό μου διασμά είναι ακριβώς όπως είναι. Έχετε δει αν πάει κάποιος, άμα ρίξει φώτα πάνω σε ένα ελαφάκι στο δρόμο, παγώνει. Φανταστείτε το αυτό να γίνεται μέσα στην καρδιά σας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, θα το αναφέρω πολλές φορές και πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό. Μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες και εκπαιδευτικές ικανότητες είναι δύο βασικά πράγματα που μας βοηθάνε στη ζωή μας. Εάν το παιδί έχει δυσκολία κοινωνικών συναναστροφών, δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε μια ομάδα ή οι κριτικές του ικανότητες για να δει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, μπορείτε να καθίσετε, κοριτσιά, όπου θέλετε. Καθίστε. Δεν με διακόπτετε καθόλου. Τότε σίγουρα πρέπει να το κοιτάξουμε. Να δούμε αν συμβαίνει, επειδή υπάρχει υπερβολικό άγχος. Τα υπόλοιπα τα είπατε, αϊπνίες, εφιάλτες, πονοκέφαλο, στομακόπον, παχυσαρκία, ανορεξία. Γενικώς το στομάχι μας είναι το κέντρο του άγχους. Εδώ γίνονται όλα. Στομάχι και όλο το γαστρεντερικό. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε αισθανθεί πριν από ένα εξάμεινο. Ένα διαγωνισμό να πάτε 35 φορές στην τουαλέτα. Έτσι, εννοείται λοιπόν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, όλα εδώ συμβαίνουν. Αυτό είναι οκ. Okay. Απλά το έχουμε στο νου μας όταν θα γίνει υπερβολικό όλο αυτό το πράγμα. Δυσκολία στην αναπνοή, το είπατε. Και όντως, θυμός και επιθετική συμπεριφορά, είπατε, νεύρα, τα είπατε. Τα έχετε νιώσει, τα έχετε ζήσει, είτε τα έχετε κάνει εσείς, είτε σας τα έχουν κάνει, άρα είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αυξημένα ψέματα, το λέω κυρίως στους γονείς, γιατί τα παιδιά είναι τα περισσότερα μεγάλα. Για τα μικρότερα παιδιά, τα παιδιά λένε ψέματα, δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ καλό, πολύ ok. Αλλά όταν παρατηρήσετε ότι υπάρχουν αυξημένα ψέματα και κυρίως χωρίς λόγο, δεν είναι ότι θέλουν να γλιτώσουν μια τιμωρία. Εκεί είναι φυσικά και πολύ ψέματα, δεν έχει σημασία. Εννοείται. Αλλά αν δούμε ότι δεν υπάρχει λόγος και έχουν αυξηθεί τα ψέματα, ειδικά συγκριτικά με κάποια προηγούμενη φάση, τότε καμπανάει. Και το τελευταίο σημείο είναι πάλι ένα σημείο για τους γονείς που έχουν μικρότερα παιδιά, παλινδρόμηση σε ένα πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης, νυχτερινή ενούρηση. Το λέω, μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα από κοντά με κάποιους γονείς αν θέλετε. Και επιστροφή σε προηγούμενο στάδιο γλωσσικό. Δηλαδή, ξαφνικά χάνουμε τα γραμματάκια μας, ενώ τα είχαμε κατακτήσει όλα αυτά. Άρα, λοιπόν, τα κρατάμε αυτά. Ναι, για πιο μικρά, όχι αέφηβους. Έτσι, μιλάω για πιο μικρά. Καρδιά, με τους έφηβους το έχουμε λύσει αυτό. Το άγχος εμφανίζεται τελείως διαφορετικά στους έφηβους. Εντοπίσαμε, λοιπόν, και το άγχος. Σας είπα και το καταλαμβάνω.
δεν είναι λίστα που πρέπει να τα έχει ένα παιδί όλα ή που αν τα έχει αυτά έχει άγχος ή που ότι... Όχι. Θέλω απλά να χτυπάτε το κουμπαράκι. Τίποτα. Μόνο αυτό. Αφού το εντοπίσαμε λοιπόν και είπαμε όμως ότι η βασική πηγή άγχους είναι το σχολείο δεν είναι μόνο. Ανοίγει σε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα. Μία πολύ λοιπόν εύλογη κατά τη γνώμη μου ερώτηση είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά που λέμε τώρα. Λαμβάνει υπόψη του αυξημένο άγχος των παιδιών. Λαμβάνει υπόψη του τα συναισθήματα, τις σκέψεις των παιδιών. Για να σας προκαλέσω λίγο ακόμα. Ποιος θα μου διαβάσει αυτό τον ορισμό για το ποιος είναι ο στόχος της εκπαίδευσης. Δυνατά όμως. Σηκώθηκε και δυνατά. Είναι αλήθεια πως τα σχολεία έχουν πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα και ότι ένας από τους στόχους τους είναι να παίρνουν ανθρώπινη πρώτη ύλη, δηλαδή παιδιά, και να τη μετατρέπουν σε κάτι πολύτιμο, δηλαδή ενήλικες που θα εργαστούν. Είναι ο στόχος της εκπαίδευσης βάσει ενός μέλους της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ξέρουμε όλοι την Παγκόσμια Τράπεζα, έτσι. Ποιος θα μου διαβάσει αυτό τον ορισμό. Με δυνατή φωνή, έλα. Συγκόρθια, ναι. Εκπαίδευση είναι η διαδικασία κατά την οποία εμπλέκονται άνθρωποι στην κληρότητά του, δίνοντας την αίσθηση του ποιοι είναι, ώστε να ζήσουν μια ζωή που σημαίνει κάτι για αυτούς, αλλά για όλους εμάς. Αυτό είναι ένα στόχο τη εκπαίδευση, όπω τον εξέφρασε ο Σερ Κεν Ρόμπινσον, ένα από του καλύτερου σύγχρονου εκπαιδευτικού και θα τολμήσω να πω και φιλοσόφου. Ψάχτε τον, είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικός. Πώς αισθάνεστε, ποιο ορισμό σα άρεσε, ποιο στόχο σα άρεσε, ο προηγούμενο, ένα πολύ ωραίο. Πείτε μου, πώ αισθάνεστε. Με αυτόν. Θέλω συναισθήματα. Ομάρ συναισθήματα. Ναι. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που σας βγήκε. Νομό. 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 Άλλο. Είναι σκληρό, αλλά είναι αλήθεια. Είναι σκληρό, αλλά είναι αλήθεια. Το κρατάω. Τα παιδιά πώς αισθάνθηκαν. Είναι πραγματικότητα όλες αυτές τις επιτυχημένες γνώσεις που μας επιβάλλουν. Και πώς αισθάνεσαι. Αισθάνομαι άσχημα γιατί πιστεύω πως δίνουν την αίσθηση ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνω, που είναι απαραίτητο, που αν δεν το κάνω, θα βρεθώ σε κάποιο διέξοδο ή δεν θα έχω ένα πιθανό μέλλον. Πολύ σωστά. Απογοήτευση, γιατί μέσα στο σχολείο μας δίνει το να δίνει θάρρος ώστε να συνεχίσουμε, αλλά το κάνει σαν δυσκολία, σαν υποχρέωση. Συμφωνείτε κιόλας. Έλα. Ανεπαρκής. Εξηγήστε μου λίγο. Μιλάει απλώς ότι παίρνει ως πρώτη ύλη τα... Παρακαλώ μου λίγο πιο δυνατά γιατί θα μου φωνάξουν οι άλλοι από πίσω. Χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τα παιδιά, θα απλώς να γίνουμε εργάτες, να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με την εργασία τους. Έχει και άλλους στόχους στο σχολείο. Με αυτό είναι στο προσωπικό του. Τι ήρθα εγώ να κάνω εδώ. Τα παιδιά πρέπει να βάλετε να μιλήσουν. Άλλος, ορίστε. Επίσης, δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και τα θεωρούν στρατιωτάκια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το κάθε παιδί έχει διαφορετική του προσωπικότητα, διαφορετικά ταλέντα. Τέλεια, θα τα πούμε και σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άγχος. Ο δεύτερος. Πώς σας έκανε να αισθανθείτε. Ορίστε. Όμορφα. Όμορφα. Περισσότεροι το λέτε και χαμογελάτε. Δηλαδή, γιατί βέβαια έχω πολλά τέτοια σεμινάρια και στον πρώτο ορισμό, γι' αυτό βάζω κιόλας ένα παιδί να μην το διαβάσει, αν κόλπα είναι αυτά, βλέπω τα πρόσωπά σας. Θυμώνετε, συνοφριώνονται τα φρύδια. Το κάνετε αθελάσεις, το κάνετε, καταλαβαίνετε. Έτσι, στο δεύτερο χαλαρώνετε. Και βέβαια είναι και αυτό που με βάλετε την αντίστοιχη φωτογραφία. Δεν χρειάζεται βέβαια, πραγματικά έτσι είναι. Δυστυχώς και είναι αυτό που κρατάω προς τον πρώτο ορισμό πηγαίνω. Προς τον πρώτο στόχο. Η Παγκόσμια Τράπεζα ελέγχει πάρα πολλά πράγματα παγκοσμίως. Άρα, αν το εκπαιδευτικό σύστημα το βλέπει κάπως έτσι η Παγκόσμια Τράπεζα, κάπως έτσι προσπαθεί να το παρουσιάσει, να το προωθήσει σε πολλές χώρες παγκοσμίως.
Δεν είναι τίποτα τελειωμένο, είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε όλα αυτά και να πάμε προς αυτόν τον στόχο. Και αυτό το λέω γιατί ο προηγούμενος στόχος της Παγκόσμιας Τράπεζας ουσιαστικά μας οδηγεί σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που λέγεται εκπαίδευση για το κέρδος. Μόνο για το κέρδος. Και είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Είναι ανεπαρκής. Ήσουν πολύ επίκαιρη να το πει αλήθεια. Είναι μόνο ανεπαρκής, είναι λάθος. Σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο σαν κι αυτό, ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι μόνο η οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό και είπα πριν ότι δεν έχουμε μόνο οικονομική κρίση. Έχουμε και άλλες κρίσεις μαζί με την οικονομική κρίση. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ομάδων μόνο από τεχνικά καταπληκτικούς υπάρχουν εργάτες. Τα σχολεία μετατρέπονται σε εξεταστικά εργοστάσια ουσιαστικά, να δίνουν εξετάσεις, να βγαίνουν τα παιδιά να δίνουν εξετάσεις. Η κριτική σκέψη αποθαρρύνεται και η συναισθηματική ταύτιση κρίνεται περιττή ή και αδυναμία. Και πάλι τονίζω ότι το συνέστημα, το να συμπάσχουμε, η ενσυναίσθηση, όπως τη λένε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για να μην έχουμε τέτοιο είδους πράγματα. Το θέλουμε αυτό. Δεν σας ακούω. Μόνο τα παιδιά απαντήσατε. Πάω από εδώ γιατί περίπου είστε χωρισμένοι. Εντάξει, έχω και κάποιοι από εκεί γονείς, αλλά είναι σχεδόν μισή-μισή. Οι γονείς το θέλουν, ναι. Όχι. Όχι, εννοείται. Φυσικά και όχι. Εμεί, σαν ενήλικε, γνωρίζουμε ότι παραπέμπει στον πρώτο ορισμό η αποκατάσταση και αυτό είναι ήδη λάθο. Εννοείται. Γι' αυτό είναι βασικό όμω να πούμε ότι και τα παιδιά και εσεί και η Hillside Press και εγώ προσωπικά δεν το θέλω αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο. Τουλάχιστον το πούμε. Τι θα κάνουμε, θα το δούμε. Αλλά τουλάχιστον το λέμε και το λέμε φωναχτά. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα Σάββατο να ήμουν σε μια καφετέρια και να πίνω καφέ μαζί σας, αλλά καφέ. Και όχι να γεμίζω την ατζέντα μου με σεμινάρια διαχείρισης μαθητικού άρχους. Γιατί αυτό κάνει το μοντέλο αυτό. Και είμαι, όπως είπατε, σίγουρη και τα φροντιστηριούχοι που είναι εδώ μέσα και άλλοι φροντιστηριούχοι που δεν ήρθαν σήμερα και οι γονείς και τα παιδιά δεν το θέλουν. Το λέμε ξεκάθαρα. Άρα δουλεύουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, αλλά δουλεύουμε να μην πηγαίνουμε προς αυτό. Όσο μπορούμε να σταθούμε. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε και ένα πλεονέκτημα όλοι μας. Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε το ελεύθερο πνεύμα. Και αν εμείς μέσα μας έχουμε μία άλλη διαφορά, έστω αν ο καθένας τον στέκει, αυτό δεν είναι ένα μεγάλο κέρδος. Και... ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και σας είπα, δεν σας ακούω. Φωνάχτε το. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Αλλά εμείς λέμε όχι. Απλά το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο αντικρούν. Δηλαδή, τα δύο παιδιά δεν θέλουμε τα παιδιά μας να απολαμβάνουν τη μάθηση. Γιατί μαθαίνοντας σχολείο, μαθαίνεις πολλά άλλα έτσι, και την συνέστηση και τη γνώση που υπάρχει. Από την άλλη όμως υπάρχει αυτό το σύστημα αυτό με αποτέλεσμα αυτά τα δύο να συγκρούν. Να και το άνθρωπο που βγαίνει από εμάς τις γονείς. Να και το άνθρωπο που βιώνει τα παιδιά. Είναι σαν το είναι. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα όμως, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είσαμε το άνθρωπο των παιδιών μας ή τον... σε πολλά πράγματα. Μπορούμε να αλλάξουμε και τα πράγματα. Ας πούμε, μια και είμαστε εδώ πέρα τώρα και μιλάμε για τα κέντρα ξένων γλωσσών, με ακούνε φροντιστηριούχοι, ξέρουν ότι στο δικό τους φροντιστήριο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί τουλάχιστον δεν έχουμε να παίξουν με την οποιαδήποτε, αν θέλετε, καθοδήγηση από οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα. Και εσείς ως γονείς ενισχύετε τα φροντιστήρια που κάνουν κάτι τέτοιο. Αμέσως έχουμε σπάσει το όλο κύκλο. Και έχουμε τα παιδιά που έχουν συνειδητοποιήσει. Και έχουμε τους γονείς σε σχέση με τα παιδιά. Δεν λέω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα αύριο. Αλίμονο. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα με κάνει ό,τι θέλει η Παγκόσμια Τράπεζα. Αρνούμε, απλά αρνούμε. Αυτό. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό και όπως είπε και ο κύριος, πρέπει πρώτα να το καταλάβουμε. Ό,τι μπορούμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, άλλωστε όλοι μαζί να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν θα περάσουμε σε ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα μιλήσουμε για κάποιες ιδέες που μπορούν γονείς και δάσκαλοι να προσπαθήσουν για να μειώσουν το άγχος των μαθητών, των παιδιών τους, αν είναι γονείς, και των μαθητών που θα είναι εκπαιδευτικοί.
Θα δείτε ότι τα έχω βάλει μαζί, τους έχω βάλει μαζί γονείς και δασκάλους. Θα μπορούσα να κάνω πρώτα τι να κάνουν οι γονείς, τι να κάνουν οι δάσκαλοι και στο τέλος τα παιδιά τα είναι. Προτίμησα να τα βάλω μαζί, γιατί πρώτον είναι οι δύο βασικές πηγές άγχους, οικογένεια και σχολείο. Δεύτερον, πιστεύω ακράδαντα τη συνεργασία αυτών των δύο νερών της εξίσωσης, αν θέλει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκπαιδευτικός του μόνος του, αν δεν έχει συνεργασία του γονιού, ούτε ο γονιός αν δεν έχει συνεργασία του. Άρα λοιπόν μαζί μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Και ήδη το ότι είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ μαζί, και η ΜΕΝ και η ΜΕΤ, έχει γίνει το πρώτο βήμα. Και αυτό είναι σημαντικό. Πρώτο λοιπόν, και πάρα πάρα πολύ βασικό, να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Πάω στα παιδιά τώρα. Σας εμπιστεύω τη γονή σας. Πού την καταπληκτικά! Πού την ψέμα λένε! Καταλαβαίνετε και οι γονείς ότι δεν μπορεί να λένε αλήθεια τώρα, έτσι. Μπράβο, Μετάγια, μπράβο. Γονείς, ορίστε. Δεν ακούσαμε. Ναι, είπαμε. Λέω, σας εμπιστεύω τη γονή σας. Και λένε όλα, ναι. Οι γονείς εμπιστεύεστε τα παιδιά σας. Προσέχετε την απάντησή σας, σας παρακαλώ. Γιατί αυτό σας εμπιστεύονται. Υπάρχει και η κλίση σας. Όχι, όχι, αυτό που μου κάνει εντύπωση και κάθε φορά συμβαίνει. Όχι, καλή μόνο τώρα. Όχι, απλά το λέω γιατί κάθε φορά που το κάνω αυτό, όλοι απαντάνε ναι, και οι γονείς και τα παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται αυτό, έτσι, δεν μπορεί να ισχύσει. Εννοείται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που σαφώς και τα παιδιά αισθάνονται ότι οι γονείς τους εμπιστεύονται, αλλά και οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Οι δάσκαλοι εμπιστεύονται τους μαθητές τους. Όχι. Τι εμπιστεύονται τους μαθητές τους. Λοιπόν, να σημειωθεί να στηρίζετε ό,τι φορά σε σεμινάριο που γίνεται αυτό. Ό,τι φορά που γίνεται. Τι είναι η παραδοσιακό. Έχουμε πρόβλημα. Επειδή τα παιδάκια δεν μιλάνε τόσο δυνατά όσο εγώ, λίγο ησυχία για να ακούσουμε και λίγο πιο δυνατά. Λέω ότι οι καθηγητές στη σχολεία, οι περισσότεροι, έχουν ένα συμφέρον. Δεν σκέφτονται τα παιδιά. Άλλοι όμως υπάρχουν που σκέφτονται τα παιδιά και θέλουν το καλό τους και γι' αυτό κάνουν κάτι. Ναι, πάντα υπάρχει η απάντηση ποτέ δεν είναι ασπρομάτων, έτσι εννοείται, δεν είναι θέμα. Και πάλι σε δυο αστειεύομαι, έτσι δεν είναι θέμα. Και γενικότερα στην πολιτική υπάρχει ένα άλλο κλίμα. Δεν υπάρχει όπω λείπει το κλίμα στο όχο προσβλημένο. Είναι κάτι θετικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτή να την πω σε εισαγωγικά εξουσία που έχουν τα κέντρα ξενογλωσσών και τα φροντιστήρια. Δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό να τα ακούσουμε λίγο από τα παιδιά. Έλα, χεράκι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ότι δεν μας εμπιστεύονται ή μας εμπιστεύονται. Βασικά το σχολείο γενικά. Μπαίνουμε στον δρόμο την τάξη, κάνουν αυτό που είναι να κάνουν και φέρνουν χωρίς να νοιάζονται αν εμείς το καταλάβουμε ή όχι. Έτσι είναι οι περισσότεροι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ το ξέρω. Πολύ ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Είναι διαφορετικό το ένα, ο ένας το μένει το άλλο. Η δύναμη που έχουν τα κέντρα ξένων γλωσσών, και πραγματικά το λέω, το ξέρουμε τα φροντιστηριούχοι, είναι ότι δεν ακολουθούν κανένα πρόγραμμα. Μόνοι τους το κάνουν, βγάζουν το πρόγραμμα. Δηλαδή, συνήθως είναι σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους, βγάζουμε ένα πρόγραμμα να δούμε τι γίνεται, το πολύ πολύ να έχουμε το ΣΕΦ, το Common European Framework, που ακολουθούν κάποια πράγματα. Αλλά μόνοι μας κάνουμε παιχνίδι εκεί. Το δημόσιο σχολείο είναι διαφορετικό. Το οποίο προσπαθούμε να αλλάξουμε το 2021 και το 2022. Ναι. Δεν φτωούμαστε όμως. Συνεχίζουμε. Κάνουμε και εκδοτήρια χρόνια στις ένεκλωσεις, όλα τα γένα. Βγαίνουμε για να μας βοηθήσουν από το σχολείο, γιατί συνήθως δεν καταλαβαίνουν. Γιατί είναι της μόδας. Γιατί οι γονείς αισθάνονται άσχημα, δεν μπορούν να το πω για φροντιστήριο. Δηλαδή δεν μπορούμε να... Να πούμε λίγο. Ορίστε. Να πω λίγο κάτι. Στα δημόσια σχολεία.
τάξης δεν μπορεί να είναι όσες είναι στα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια θα έχουν έως 10 άτομα. Τα δημόσια σχολεία έχουν 25. Δεν μπορεί ένας καθηγητής ή δάσκαλος να καλύψει όλα αυτά τα παιδιά. Για να μάθει ένα παιδί. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάτσουμε μέχρι τις 10 το βράδυ εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όχι, έχω βάλει ένα σεμινάριο. Αλλά. Όχι, απλά το φροντιστήριο για να γίνει πιο εξατομικευμένο το υπάρχον. Απλά θέλω να το τονίσω εδώ. Σαφώς έχουμε πολλά προβλήματα με το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να το αναλύσουμε. Αλλά θέλω να τονίσω και στα παιδιά ότι συνήθως δεν είναι γιατί οι δάσκαλοι είναι κακοί. Είναι γιατί υπάρχει όλο αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Το είπατε κι εσείς. Γι' αυτό λοιπόν, απλά δεν μας παίρνει ο χρόνος για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ κιόλας για την παρέμβαση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, σε καμία περίπτωση. Θα παραμείνουμε λοιπόν με το μυαλό μας στα κέντρα ξένων γλωσσών. Εάν υπάρχουν γονείς ή εκπαιδευτικοί από σχολείο, σαφώς θα ακούνε όλα αυτά, σαφώς μπορούν ως ένα βαθμό να εφαρμόσουν κάποια από αυτά που θα πούμε. Αλλά προτιμώ λίγο να το περιορίσουμε αναγκαστικά γιατί. Δεν μας φάνει ο χρόνος, πιστέψτε με θα θέλω πολλά τους. Πώς θα χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Το πιο βασικό είναι να δείχνουμε στα παιδιά πως τα συναισθήματά τους είναι σημαντικά. Είναι πολύ δύσκολο για έναν ενήλικα, γονιό ή εκπαιδευτικό, όταν έχει πρόβλημα να πληρώσει τους λογαριασμούς, να ακούσει το φοβερό πρόβλημα ενός 7χρονου, δεν με παίζει η Ελενίτσα. Να σας πω κάτι όμως. Είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα του μικρού αυτού 7χρονου. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε οι ενήλικες. Το ίδιο ισχύει και στην εφηβεία. Κάθε ηλικίες το πληροδράσουμε. Ακριβώς. Οι ενήλικοι λοιπόν είναι υποχρεωμένοι να το ακούσουν. Βέβαια και τα παιδιά σκάλουν λίγο υπομονή, γιατί και οι μεγάλοι έχουν τα δικά τους, έτσι. Και ανάλογα και με την ηλικία κιόλας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να δίνουμε σημασία, πολύ σημασία στα συναισθήματα των παιδιών. Αυτό σημαίνει, ακούμε τα παιδιά, όχι μόνο με τα αυτιά, εδώ, τα αυτιά μας συνήθως ακούνε, okay, και σεβόμαστε τις ανάγκες τους. Δεν σημαίνει ότι τους κάνουμε τα χατήρια, μην το παραφράσετε έτσι, απλά αν υπάρχουν ανάγκες, προσπαθούμε πραγματικά να τις ικανοποιήσουμε. Συμπάσχουμε, το είπα, θα το ξαναπώ, θα το ξανατονίσω. Η ενσυναίσθηση, δηλαδή το να συμπάσχουμε, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει συμπάσχω, τα παιδιά ρωτάω. Έτσι, σημαίνει ότι μπαίνω στη θέση του αλλονού. Αυτό. Καταλαβαίνω ακριβώς τα συναισθήματα κτλ. Εάν δεν διδάξουμε στα παιδιά μας, είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί, την ενσυναίσθηση, θα έχουμε φαινόμενα εκφοβισμού, bullying, θα έχουμε φαινόμενα όπως κυρίως έχουμε στην Αμερική, συγχωρέστε με αν είστε κάποιοι από την Αμερική, αλλά τα έχουμε τα φαινόμενα αυτά. Με όπλα να μπαίνουν μέσα στα σχολεία κτλ. Η Ελλάδα έχει αντισταθεί μέχρι στιγμής. Έχει έρθει εδώ το bullying όμως. Να το δούμε λιγάκι. Και όλο αυτό μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή το να διδάξουμε στα παιδιά μας την ενσυναίσθηση ότι συμβάσχω, ακούω τον διπλανό μου, όποιος και αν είναι, μπορεί να λύσει πάρα πάρα πολλά θέματα. Πολύ σημαντικό. Κάνουμε μειωμένη ατομική κριτική. Το κάνουμε συχνά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό. Θέλει κάποιος να βοηθήσει, καταλαβαίνει κάποιος τι εννοώ, κάνουμε μειωμένη ατομική κριτική. Να ρωτήσω λίγο τους γονείς πρώτα. Ή και τους γονείς πολύ πέρα. Τι μπορεί να εννοώ, τι ψάχνω να πω. Προς τα παιδιά μας, τι θέλω να πω. Ορίστε. Ναι, κάνω και να σε πιστεύω. Ναι, είναι συγκρίνουμε. Αυτό θα πει μετά. Δεν έχω δείξει τα slides, αλλά έρχεται. Είναι αυτό. Είναι ουσιαστικά αυτό ακριβώς. Και δεν είναι αν γίνει μια ζημιά, οκ. Okay. Αλλά όταν η κριτική έχει να κάνει με το ότι πήρες 10, ας πούμε, στα 20 και είναι, ξέρεις κάτι, αγάπη μου, λέει, ξέρω εγώ, γονιός το παιδί. Αυτά που σας λέω τα περισσότερα τα έχω ακούσει είτε από την ίδια μου τη μητέρα, πολλά από αυτά τα ακούσετε, ή τα έχω ακούσει από άλλους γονιούς. Γι' αυτό πραγματικά πιστώ την προσοχή σε αυτό. Δεν αξίζει να λέμε συνέχεια σε κάθε τι που δεν πάει καλά. Χάλια. Δεν τα πήγες καλά. Δεν είναι σωστό αυτό. Πώς το έκανες αυτό. Δεν βοηθάει. Κάνοντας αυτό γιατί χειρότερα. Γίνανε χειρότερα.
Δεν βοηθάμε τα παιδιά. Ο στόχο μα είναι αυτό. Ευχαριστώ. Αυτό παγώ, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Το λέω και το τονίζω. Μα βγαίνει, το κάνουμε και εμεί οι εκπαιδευτικοί πολλέ φορέ. Μα βγαίνει. Γι' αυτό όμω σα το λέω, το μαζεύουμε όσο θέλουμε περισσότερο. Ναι, και θα το δούμε εξή. Δίνουμε περιθώρια στην αποτυχία. Δεν πειράζει να αποτύχουμε κάπου. Ας είμαστε ειλικρινές, μην ακούτε εσείς τα παιδιά τώρα. Είμαστε εμείς 100% ειλικρινές, αυτά που κάνουμε καθημερινά. Δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Πώς απαιτούμε αυτό το πράγμα τα παιδιά. Είναι αδιανόητο, το απαιτούμε. Εντάξει, για το καλό τους το λέμε. Δεν αμφισβητώ κανέναν, έτσι. Ούτε εγώ σαν εκπαιδευτικός, ούτε άλλους εκπαιδευτικούς, ούτε γονείς. Αλλά δεν πειράζει. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι στη ζωή αποτυγχάνουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε όταν αποτυγχάνουμε. Χρυπόμαστε στο φόβο μας, την απογοήτευσή μας ή λέμε δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Αυτό μόνο οι γονείς και οι παιδικοί μπορούν να το κάνουν. Κάτι άλλο. Ναι, ξεκινάω. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Γι' αυτό αυτό το βήμα που είχατε και εσείς. Δεν ακούτε εγώ εδώ. Αυτοί που μας βοηθάνε να κάνουμε αυτό το βήμα, να τους περάσουμε τους φόβους μας, αυτοί ήταν οι τελελέγκες, οι πραγματικοί καθηγητές, να κάνουν να συνοηθούν με τα παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και γονείς και δάσκαλοι μπορούν να το κάνουν και πρέπει να το κάνουν αυτό. Πάλι στα πλαίσια που μπορούν. Ενισχύουμε τη φυσική επαφή. Ποιος είναι τρίτη γυμνασίου εδώ? Έτυχα σε κλίκα εδώ πέρα, εσείς που ξεφύγατε από πίσω. Δεν μου λες, πώς έλεγε? Αλέξανδρα, δεν το είπα πριν. Δεν μου λες, Αλέξανδρα, σ' αγκαλιάζει η μαμά? Σε φιλάει? Συχνά. Άστηκε, άστηκε, γιατί βλέπω. Ναι, ναι. Τους φίλους σου μπροστά. Τους φίλους σου. Άμα είναι Πάσχα και σου πήξε το Σανέστη. Περίπτωση. Σε ένα αγαπώ. Σε φιλάει η μαμά, ο παπάς. Ναι, συχνά τη γαλίτσα. Ναι, ξέρω. Εσένα, σε φιλάει η μαμά και ο παπάς. Και σε αγκαλιάζει. Και σε βάζει στα γόνατά τους και κάνει διάφορα παιχνίδια. Τι συμβαίνει εδώ? Ακούστε κάτι. Και ευτυχώς που έχω, πώς έλεγα αγάπη μου. Όχι, τι όμορφο είναι αυτό. Λοιπόν, ευτυχώς που είχα τον Ορέστη και με βόηθησε. Και τα μεγάλα του. Γιατί χάνουμε, μιλάω στους γονείς μόνο, μόνο στους γονείς, τώρα για το συγκεκριμένο, γιατί το χάνουμε αυτό? Δεν το χάνουμε. Ορίστε. Δεν το χάνουμε. Είναι φυσιολογική εξέλιξη. Φυσιολογική εξέλιξη. Με ποια έννοια? Με ποια έννοια? Της ανθρώπινης μορφής λειτουργίας υπάρχει. Ανεβαίνουν, ανεβαίνουν, μεγαλώνουν, αυτοξερτοποιούνται, πάνε. Αυτό είναι. Είναι ο κύκλος της ζωής. Αυτό είναι το σύγχρονο. Όσο μεγαλώνουμε πρέπει να κάνουμε τη φυσική επαφή. Δεν κάνουμε. Κάνουμε κάποιες μορφές επικοινωνίας, όχι φυσική επαφή. Μιλάω για τη φυσική επαφή όμως. Υπάρχει. Μόνο αυτό θέλω. Εντάξει, Λουίδη, πάμε. Λοιπόν, δεν θα το ρωτήσουμε εκεί. Είναι στο μόνο που δεν θα σας ακούσουμε. Σας το λέω. Όσο και να μας διώκετε, ως γονείς, δεν θα σας ακούσουμε. Μην τους ακούσετε. Όλες οι έρευνες, όλες, παγκοσμίως, στην εφηβεία ειδικά που δεν το ζητάνε, που το δε, όχι δεν το ζητάνε, δηλαδή. Όχι, όχι, μόνο δεν μας τίνουνε, δηλαδή πραγματικά. Επίμενε. Είτε είναι αγόρια, είτε είναι κορίτσια. Πραγματικά σας το λέω. Όλες οι έρευνες. Όλες οι έρευνες. Έχουν δείξει, γιατί αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι, είναι παγκόσμιο. Στην εφηβεία τα παιδιά δεν θέλει. Το ξέρω. Δεν πειράζει, σας αγνοούμε. Είναι πολύ ελληνικό. Η φυσική επαφή δίνει αυτοπεποίθηση. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί την έχουν ανάγκη πιο πολύ από όλη την ηλικία, η εφηβεία. Γι' αυτό σας λέω ότι
Μπορεί να μην το θέλετε, δεν πειράζει. Είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά, να ενισχύσουμε τη φυσική επαφή. Δύο λόγια μόνο για τους δασκάλους. Ενισχύουμε τη φυσική επαφή με πολύ μέτρο. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν θέλω να πω περισσότερα, οι μεγάλοι καταλαβαίνουν ιδιαίτερα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει τρόπος και ο δάσκαλος να έχει επαφή με το παιδί. Δεν ανέκανα καλιά, είτε. Μπορεί να είναι όμως σφαλάκι. Πολύ καλό, είναι και καθισμένα στις καρέκλες, πολύ εύκολο. Αυτό φτάνει, είναι αρκετό. Δεν είμαστε φίλοι με τον δάσκαλο, έτσι εννοείται, όσο και αν θέλετε σε παιδί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η φυσική επαφή, θα το λέω και θα το τονίζω. Σαφώς, αλλιώς έχουμε το καταλαβαίνω αυτό που είπε και ο κύριος, αλλά μην το ξεχνάμε, μην το υποτιμούμε. Είναι τεράστια βοήθεια. Τι λέει ότι δεν είμαστε φίλοι με τον άνθρωπο. Δεν είμαστε πολιτοί, οι φίλοι σου είναι οι... Πάρα, Τάνια. Τα προσωπικά σου, τα γνωστά προσωπικά σου, δεν θα τα πεις στα δάσκαλο. Μα αυτή την έννοια. Ότι σαφώς πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, ναι, αλλά δεν είμαστε πολιτοί. Όχι απαραίτητο. Τα παιδιά συνήθως εμπιστεύονται και προσωπικά και προβλήματα τη στιγμή που ξέρουν ότι μένει εκεί. Αν εννοείται ότι ξέρουν τα όρια, δηλαδή. Άμα ξέρουν τα όρια, εννοείται, γιατί εμείς θα θέσουμε τα όρια. Αυτό εννοούσα και το λέω γιατί καλός ή κακός, θα τελειώσω λίγο, καλός ή κακός, οι δάσκαλοι είμαστε σε θέση εξουσίας. Άρα λοιπόν μια σχέση δεν μπορεί να είναι ισότιμη αν εγώ στα σκάλα κρατάω το βιβλιαράκι με τους βαθμούς. Ό,τι και να λέτε. Όσο και να θέλω. Πάντα υπάρχει μέτρο. Απλά ήθελα να το τονίσω ότι σαφώς εννοείται ότι θα εμπιστευτούμε τους γονείς, τους δασκάλους, τους δασκάλους, συγγνώμη, και θα δούμε και άλλα πράγματα που θέλω να κάνετε προς τους δασκάλους. Αλλά ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους. Ο δάσκαλος είναι δάσκαλος, ο γονιός είναι γονιός, ούτε είναι εκεί πάνω ο δάσκαλος, ούτε είναι κάτω. Σε εμάς όμως, όταν λέω εμάς, εννοώ στα κέντρα ξενοδοχείων, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Γιατί δεν εκβιάζουμε, δεν λέμε τι χάλει στο τεστ. Μπορεί να έχει κάνει 10 λάθη, ένα σωστό, και αρχίζουμε με το ένα. Έτσι και λέμε, wow, τι ωραία που τα πήγες. Οκ, και την επόμενη φορά. Αυτή είναι η τακτική μου, μπορεί να διαφωνήσει με αυτή, αλλά τέλος πάντων. Τώρα έχασε τη ροή στην εξάρτηση. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα τα πούμε. Και ότι τα παιδιά ξέρουν ότι δεν έρχονται στο φροντιστήριο να πάρουν βαθμό. Έρχονται στο φροντιστήριο για γνώσεις της ξένης γλώσσας, κουλτούρας, τρόπο ζωής κτλ. Κτλ. Έτσι, δεν είναι ο βαθμός ή αν θα πάρουν το excellent ή το 20. Και γι' αυτό τα παιδιά μας εμπιστεύονται πάρα πολύ, συζητούν όλα τα προβλήματα και όταν λέω όλα, όλα τα προβλήματα, γιατί ξέρουν ότι διαθέτουμε και χρόνο. Ναι, δεν είναι πες βγες και αν δεν μπορούμε, λέμε, οκ, okay, μπορούμε να το συζητήσουμε την άλλη, αλλά πιο νωρίς και το λοιπά και το λοιπά. Αυτό λέω σχέση εμπιστοσύνη, σαφώς η σχέση εμπιστοσύνη είναι και από γονιό προς παιδί και από δάσκαλο προς μαθητή. Να επιτρέψω δύο ακόμα παρατηρήσεις για να προχωρήσουμε μετά, γιατί θα μας πάει η ώρα και το ξέρω ότι μπορώ να φτιάξω ώρες. Από τη στιγμή που γινόμαστε και βρισκόμαστε σε ένα φυσικό περιβάλλον με τους γονείς μας, όταν αρχίσουμε να πηγαίνουμε στα προσκύρια και στα ακόμα στο σχολείο και όταν κοιτάζεις να το αναγνωρίσεις από αυτούς τους διαδοτικούς καθηγητές που προανέφερε και πριν, είναι φυσικό να αποκτήσεις μια στενή σχέση με αυτούς, γιατί γίνει κάτι προηγούμενο, ξεφεύγεις τόσο πολύ από το κοινωνικό περιβάλλον και είναι μια επιπλέον στήριξη και εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό από τους καθηγητές που έχω. Και καμιά φορά είναι ίσως καλύτερο, γιατί έχει συνηθίσει να πουλέσει το πρώτο μετά στις γονείς της γυναίκας, δεν θέλεις από αυτό. Και σου έρχεται πίσω κάτι όχι καλύτερο. Και διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό που δεν έχει ανάγκη. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό προτείνω ακριβώς αυτό έτσι. Εννοείται ότι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ένα χεράκι ήταν. Όχι, 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 στο σχολείο κάνεις μία ώρα που είχε την ημέρα φυσική. Πώς κάνεις μία ώρα. Μέχρι να μπεις μέσα, να πεις, να σε ρωτήσεις τι έκανες, δεν θα ρωτήσει όλα τα παιδιά.
Θα δηλαδή έχει περισσότερο χρόνο να κάτσει να μελετήσει, να διαβάσει, να αναρωτήσει τι απορίε σου γιατί στο σχολείο δεν προλαβαίνει. Σίγουρα, σίγουρα. Σα έχετε απόλυτο δίκιο. Αποφεύγουμε τι συγκρίσει. Το είπατε πριν. Αγαπημένο σπορ γονιών και εκπαιδευτικών. Εγώ ζητάω συγγνώμη σε τα παιδιά αυτά, πιστεύω σε κάποια παιδιά που έχω κάνει τώρα πια που γίνει ενήλικες. Ως εκπαιδευτικός, πολλές φορές, όσο και να θέλω το κρύψω, μου έχουν ξεφύγει οι περιπτώσεις που λέω «Η περσινή τάξη ήταν πολύ καλύτερη από εσάς». Ναι, οι γονείς πολλές φορές συγκρίνουν με τα αδέρφια, συγκρίνουν με τα ξαδέρφια, με τους γείτονες. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι για να συγκρίνουν. Ξέρω ότι το κάνουμε για κίνητρο. Δεν είναι. Δεν δουλεύει. Το χαρακτηριστικό των γονιών. Ο Γιαννάκης διαβάζει. Και όταν λένε κάτι που έκανε η κακό Γιαννάκη, δεν με νοιάζει να κάνουμε πάρα παιδιά. Εμένα με νοιάζει να κάνουμε. Έτσι! Διότι οι γονείς είναι και συνεπείς. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Καλό. Πολύ καλό. Οι συγκρίσεις, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά όπως είναι έτσι, οι συγκρίσεις δεν βοηθάνε. Καταλαβαίνετε ότι άμα δώσουμε, σας βλέπω ότι κάποιοι γελάτε γονείς, κάποιοι είστε τσιτωμένοι. Σας πω κάτι, σπάνια δίνουμε το λόγο στα παιδιά. Και όταν στο δίνουμε, το νόμα σας. Γιατί λένε κάποια πράγματα που πονά. Και δεν, και θα σας πω κάτι άλλο σε εσάς. Δεν το κάνουμε επίσης. Δεν το κάνουμε γιατί δεν σας αγαπάμε, γιατί. Έχουμε και εμείς τους λόγους μας. Κακώς το κάνουμε, αλλά είναι εδώ. Είναι εδώ οι γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό, να το αναγνωρίσουμε. Δεύτερον, ενισχύουμε τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Το κάνετε περισσότεροι. Επιδιώκουμε τις επαναστροφές με άλλα άτομα, ειδικά σε μικρές ηλικίες, ξεκινάμε να τα πηγαίνουμε σε πάρτι και αυτό είναι πρόβλημα. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Προωθούμε τη συμμετοχή των παιδιών σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες. Έχω προσθέσει ένα μεγάλο εάν. Αν έχω χρόνο. Ίσως να το παρακάνουμε μερικές φορές. Έχω πρωτοέλθει στην Ελλάδα πριν 4 χρόνια. Και είμαι έξω ακριβώς από τη δουλειά μου και βλέπω μία μάνα. Συνήθως μανάδες την πληρώνετε γιατί εσείς τρέχετε. Συγγνώμη, πατεράτες, αλλά η πλειοψηφία είναι οι μανάδες. Κακώς. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν μία μάνα, έχει ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι στα χέρια, το τραβάει από. Ένα σχολείο καράτε, ξέρω εγώ τι ήταν κάτι τέτοιο. Το τραβάει και του λέει: Τρέχα, πες στο αμάξι. Φορά το. Θα πήγαινε παλέτο και θα πρέπει να φορέσει το τούτου. Δεν ξέρω πώς το λέμε στα ελληνικά αυτό το πράγμα. Το τούλι, αυτό το πράγμα. Εγώ έχω παγώσει, γιατί το τραβάει, έτσι είναι μικρό αυτό. 5-6 χρόνο. Το τραβάει, του λέει: Πες μέσα στο αυτοκίνητο, φοράει το βλέπω το μικρό. Να φοράει το καλτσόνι. Πού να μπει το καλτσόνι σε ένα πεντάχρονο, δηλαδή εξάχρονο, δεν γίνεται. Ταυτόχρονα του πετάει και ένα σάντουιτς, γιατί έπρεπε να πάει μετά στο παλέτο. Και εγώ έχω παγώσει. Και λέω: Εγώ αγχώθηκα. Το παιδάκι, η μάνα, οποιοδήποτε άλλος υπήρχε εκεί τριγύρω. Εάν έχουν χρόνο, δώστε τους λίγο χρόνο να παίξουνε, να μην κάνουνε τίποτα. Δεν εννοώ να κάθουν να κοιτάνε το ταβάνι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να παίξουνε, να τεντωθούν, όχι σε οργανωμένο χώρο εκπαίδευσης. Και ο χορός, σχολείο είναι. Τα κάνουμε. Άρα, δώστε τους χρόνο να κουνηθούν, να τεντωθούν μόνα τους. Το παιχνίδι είναι το πιο βασικό πράγμα. Αν λοιπόν έχουν χρόνο, προσπαθήστε λίγο. Το ξέρω ότι θέλετε να τους δώσετε όλες τις ευκαιρίες που δεν είχατε εσείς στη ζωή σας και να μπορούν να διαλέξουν αργότερα, να ακολουθήσουν κάτι, αλλά λιγότερο άγχος. Γιατί και η ζωή σας θα γίνει λιγότερο αγχωτική, γιατί άντε να τρέχετε, ειδικά στην Αθήνα που έχει και φοβερή κίνηση και όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι καταστροφή για την οικογένεια ολόκληρη. Ποιο γονιό πιστεύετε σήμερα είναι διευθυμένο να πει δεν στέλνω το παιδί μου χώρο, δεν στέλνω το παιδί μου σε κάποιο άνθρωπο, δεν στέλνω το παιδί μου σε κάποιο φροντιστήριο, είτε αγγλικά είτε γερμανικά είτε δεν ξέρω τι, προκειμένου να αποκτήσει την ψυχική ηρεμία, να μειώσει τον άνθρωπο. Και ποιο είναι αυτό ο οποίο θα το κάνει, ξεπερνώντα το φόβο, ότι θα θεωρηθεί λιγότερο σωστό γονιό. Δηλαδή, έχουμε πει σε μία. Το είπατε μόνοι σας. Ναι, το είπατε μόνοι σας. Πρέπει, γιατί έτσι το κάνουν όλοι. Το δικό μου παιδί είναι λιγότερο το πράγμα. Το ίδιο παιδί νιώθει loser στο σχολείο, γιατί δεν κάνει αυτό που κάνουν όλα τα υπόλοιπα.
Είναι το θέμα τελικά. Είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε όλοι τελικά μαζί. Δηλαδή είναι λιγότερο καλοκαμιό και δεν το στέλνει τη συγκίνηση και τη συνάντηση. Έχει τα πόλη το δίκιο και χαίρομαι γιατί είστε ειλικρινεί. Μα έτσι ναι, αντισταθείτε, σα το είπα για πριν. Αντισταθείτε. Πόσο. Εσεί θα επιλέξετε τι θα κάνετε στο παιδί σα. Αν εσεί αισθάνεστε ότι επειδή δεν πάει και σε χορό και σε καράτε και σε κολύμπηση και σε αντικά και σε γερμανικά και σε πιάνο, ότι είστε λιγότερο γονιό, κοιταχτείτε στον καθένα. Θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πώ τη μαμά μου τη ξέρει. Ήταν γλυκά, ήταν γερμανικά. Γιατί και τα δύο μαζί και ει τύπο ή μπάσκετ. Εγώ μέσα στο μέσο γίνω εκτός με την αμύδα από τη σειρά που το γερμανικό ή μπορεί να γίνω εκτός. Είναι μικρή η κοινωνία. Όχι, σαν γονιός θα το κάνει, να το πει. Θέλω να πω όμως, γιατί εγώ διδάσκω. Ναι. Και δεν είναι ότι η δουλειά μου είναι να πει ο μαθητής να πάρει το παιδί να πει. Όταν το κάτι θα πάει καλά, θεωρώ χρέο να πω ότι είναι το παιδί μου πολύ πιεσμένο. Ναι, εντάξει αυτό, αλλά η επιλογή είναι του γονιού. Ναι, και μου λέει τι μπορεί να φταίει, τι κάνει. 150 πράγματα. Μπορείτε να πείτε δύο πράγματα, αλλά σαφώς δεν μπορείτε να πείτε εκεί, είναι θέμα των γονιών αυτό. Εγώ μιλάω περισσότερο τώρα στους γονείς, γιατί πραγματικά είναι η δικιά μας επιλογή τι θα κάνουμε ως γονείς. Δηλαδή... Δεν βλέπω να αλλάζει αυτό. Δεν βλέπω τα παιδιά να απαλλάσσουν από πάνω πολλές δυσκολίες, γιατί μπορείς να δεν απαλλάσσουν το άγχος. Και δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτό. Δεν μπορούν να σκεφτούν οι γονείς ότι τελικά αυτοί είναι υπεύθυνοι, αυτοί είναι υπεύθυνοι. Και όχι γιατί είμαστε νόμος σήμερα. Πάω το παιδί και γερμανικά για να τις καλάσουν. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά βλέπω ότι δεν πρέπει να δούμε ποτέ. Θα επιλέξω. Δεν θέλω ηλιοπάθεια. Δεν θέλω, θέλω χαμόγελα. Το πιστεύω ακράδαντα, δεν το κάνω ψεύτικα αυτή τη στιγμή. Το δεν πιστεύω ότι δεν θα βγούμε, δεν θα βγούμε τότε. Παρεμπιπτόντως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε στο άγχος για τα παιδιά. Αν πιστεύετε ότι θα αποτύχετε, θα αποτύχετε 100%. Αν πιστεύετε ότι δεν θα βγούμε, δεν θα βγούμε ποτέ. Αν πιστεύετε ότι θα προσπαθήσω να μην βγούμε, όσο μπορεί ο καθένας, ίσως και να βγούμε. Ναι, είναι άλλο πράγμα η προσπάθεια, είναι άλλο πράγμα το. Δεν πειράζει, ας δούμε την προσπάθεια πρώτα. Αν μου πείτε ότι έχουμε προσπαθήσει και έχουμε αποτύχει, εντάξει. Εγώ όμως δεν έχω την προσπάθεια. Γι' αυτό το κρατάω. Γι' αυτό. Να, προηγούμενη εικόνα. Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήμουν πολύ πιο μικρή, μπορεί και τρίτη μου που και να μην είχα μία ώρα την ημέρα να κάτσω. Αυτό όμως μου άρεσε. Δηλαδή είχα κάθε μέρα, ακόμα και την Κυριακή, να έχω διδακτικές δραστηριότητες. Εμένα αυτό μου άρεσε. Έχω έρθει φέτος που έχω 5-6 δραστηριότητα και είναι λες και έχω όλη μέρα ακούμε αυτό το πράγμα. Κανένα πρόβλημα. Αν μπορεί να τα κάνει το παιδί και δεν υπάρχει άγχος, εννοείται. Τι αλίμονο. Αλλά προσπαθώ να αποφύγω το άγχος εγώ και κυρίως αν αρέσει το παιδί ή όχι. Έλα να πω. Πάει περισσότερα πράγματα. Ναι, το είπε και η κυρία εδώ. Και επίσης ότι τα παιδιά συγκρίνονται. Πάει το ένα παιδί που της πάει γυμναστήριο, πρέπει να πάει και το άλλο γιατί θα νιώθει ανεκτικά. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Αυτή είναι η Νικολέτα, δεν ξέρω αν διάβασε τη σκέψη μου. Γιατί θεωρώ είναι παιδιά τα οποία μπορούν ζητούν μόνο τους να κάνουν δραστηριότητες, θα πρέπει εμείς οι γονείς να τα παίρνουμε από αυτή και να τα πάμε οπουδήποτε. Και όταν είναι καλά οργανωμένα, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αρκεί να το έχουν επιλέξει τα ίδια τα παιδιά. Όχι οι γονείς, επειδή μερικές φορές είμαστε εμείς τα ψώνια που θέλουμε το παιδί μου να κάνει αυτό, επειδή εγώ δεν είχα την ευκαιρία. Και, θεωρώ ότι με πολλή συζήτηση τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται πολύ όρημα, επιλέγουν μόνα τους και παρόλο που έχουν πολλές δραστηριότητες, βρίσκουν χρόνο για τα πάντα, όπως τα βλέπω στην παρέα. Αυτό θέλω να πω. Τα καταλαβαίνουν όλα. Αυτό το κοιτάνε εσείς εξαρτάται από τα παιδιά σας, γονείς και μαθητές. Α, και συγγνώμη, νομίζω η Νικολέτα, ενώ είπε ότι μου άρεσαν, μεγαλώνοντας, είναι τα αναγκαστικά φροντιστήρια, φυσική, χημεία, έτσι, αυτά, τα οποία, νομίζω, παιδιά, διορθώστε με, αν κάνω λάθος, έτσι, ότι επειδή δεν τα διδάσκονται σωστά, σε εισαγωγικά, έτσι,
δεν είναι όλοι, γιατί υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, αναγκάζονται να πάνε στην παραπαιδεία που μας λέει η κυβέρνηση και να ξοδέψουν οι γονείς ένα σωρό χρήματα και τα παιδιά πάρα πολύ χρόνο. Έτσι είναι αναγκαστικό κακό, αλλά δεν φταίμε εμείς. Έτσι θεωρώ ότι εμείς θα έχουμε πολλή δουλειά. Να ακούσετε με μόνο. Ναι, καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο Ξενόγλωσσων, ίσως θα έπρεπε και άλλοι φορείς και ίσως θα έπρεπε και σε πιο μικρές ομάδες για να μπορέσουν, γιατί τα παιδιά, εγώ χαίρομαι που έχουν ερωτήσει. Γιατί την πρωτοβουλία αυτή που πήραμε. Αυτό που παρατηρούμε κάθε φορά σε τέτοιου είδους συναντήσεις, πιστεύω ότι τα παιδιά που είναι εδώ είναι αυτοπροαιρέτως εδώ. Και δεν τα ανάγκασα την κυρία στον αφοριστή. Να πάρετε όλοι οι ψήφοι. Δεν ήταν και πολύ δυνατά μέσα για να τα απειλήσουμε. Αυτό που παρατηρείται συνήθως είναι ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις έρχονται γονείς και με την υπόλοιπη. Γονείς που όντως κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να είναι κατά το δυνατόν, σωστοί γονείς. Γονείς οι οποίοι προσπαθούν όχι να πάνε σε δραστηριότητα στα παιδιά τους για να αποδείξουν ότι είναι κάποιοι. Γονείς που φτιάξει την ηλικία που είπατε, το παιδάκι το πεντάχρονο, το πας όπου θες. Μετά αρχίζει να επιλέγει. Βέβαια τα φροντιστήρια τα άλλα είναι αναγκαστικά. Εμένα η κόρη δικιά μου δηλαδή, η οποία ήθελα σου ήθελα να τη βάλω στο παλέτο, αλλά δεν το ήθελε, στα τέσσερα. Κάποια στιγμή επειδή το παλέτο ήταν 4 η ώρα, αυτή δεν έχει κοιμηθεί. Και δεν μπορούσε να πει ούτε το ξού και μου λέει αν δεν πάει έτσι, τσέχνα το. Έτσι, δηλαδή δεν ακούω όντως, μερικές φορές εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι ο γονιός πρέπει να σέβεται πρώτα τον εαυτό του. Άμα μάθει το παιδί ότι αυτό σέβεται τον εαυτό του, θα μάθει και το παιδί να σέβεται τον εαυτό του. Και άμα μάθει ότι εάν είναι μεσοβέζικο το να πάει και καράτε και ποδόσφαιρο και μπαλέτο και εκείνη την ώρα ο γονιός χρειάζεται μισή ώρα να ξεκουραστεί, η άποψή μου, η ταπεινή μου γνώμη είναι να κάτσει να ξεκουραστεί. Και ας μην πάει το παιδί σε μια δραστηριότητα. Τώρα κάτι άλλο κλείνοντας, γιατί έχουν πολλά παιδιά, πολλά να πούμε τα παιδιά, είναι ότι εμένα ειλικρινά με ενοχλεί πάρα πολύ να υποβιβάζουμε το δημόσιο σχολείο με το σκεπτικό ότι δεν προσφέρει αυτά που προσφέρει και άρα θα πρέπει να πάμε στην παραπαιδεία ή στην κληρονομική στα φροντιστήρια. Ένα συνδυασμός πάντα είναι ο καλύτερος. Και βέβαια αυτό όσο λένε τα παιδιά, άλλο φίλος, άλλη φυσική επαφή. Νομίζω ότι είναι φυσική επαφή. Έτσι, ο δάσκαλος είναι δάσκαλος, δεν είναι φίλος, θα δουλειάσει αυτά, αλλά δεν σε βγάζει στα πόδια. Έτσι, αυτό εννοώ να το κάνω. Εδώ στην Παραμυθιά λοιπόν έχουμε και καλούς. Έτσι, και πιστεύω ότι θα είναι και αρκετοί γονείς που προβληματίζουν. Έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ότι δεν είμαστε Αθήνα, άρα είναι πιο εύκολα κάποια πράγματα. Και να πω και κάτι στα παιδιά, εδώ βέβαια δεν βλέπουμε αυτές του Λουζικίου. Το καλό για τη διαχείριση άκους είναι να σκέφτεστε ότι την ίδια στιγμή όλα τα υγιή παιδιά της ίδιας ηλικίας έχουν τα ίδια προβλήματα με εσάς. Και έτσι, ειλικρινά, εύχομαι τα καλύτερα, μιας και έρχονται οι εξετάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλά. Να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, τα φροντιστήρια δεν είναι παραπαιδεία. Τα φροντιστήρια είναι μία παράλληλη εκπαίδευση. Είναι πρώτα, η ελληνική κοινωνία έχει απαίτηση από καλό σχολείο, έχει απαίτηση από καλό δάσκαλο και τα φροντιστήρια τα έχει για τις εξετάσεις και για πιστοποιήσεις σε διάφορα, όπως είναι τα αγγλικά, ας πούμε, στη πιστοποίηση γνώση. Λοιπόν, θα πω ένα πράγμα. Θα με ρωτήσω, ας πούμε, τι έμαθες. Ωραία. Η μάθηση είναι μία διαδικασία. Τη διαδικασία αυτή έχει γνώσεις τις οποίες βάζει ένα βαρέλι, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να αδειάσει. Μετά το σχολείο μπορεί να μην μας μείνει τίποτε. Όμως το επόμενο έχει σημασία. Δηλαδή, ποια είναι η σημασία, η αλλαγή. Μαθαίνεις για να αλλάξεις. Εδώ μιλάμε για το άγχος. Υπάρχει το αγχωτικό άγχος, ας πούμε έτσι, και το δημιουργικό άγχος ή το παραγωγικό, όπως το είπατε. Εκεί είμαστε. Δεν είμαστε ούτε στα φροντιστήρια τι ρόλο παίζουν ή τι δεν παίζουν. Απλώς είναι ένας εξισορροπητικός ρόλος για τους γονείς και για τα παιδιά σε σχέση κυρίως με τις εξετάσεις, αλλά και για την καθημερινότητα. Αυτά θέλω να πω και περισσότερα σας εστιάσουμε
στο άγχος πώς θα γίνει παραγωγικό. Ακριβώς αυτό που λέγαμε και πριν. Εγώ δεν μπορώ να κάνω στον αυτό που είναι. Δεν έχουμε. Αυτό λέω λίγο που με προβληματίζει είναι οι ορισμένες περιπτώσεις που τα παιδιά δεν πάνε στο σπίτι του να πάρουν μεσημέρι. Δηλαδή θα πρέπει ο γονιός κάποια πράγματα να τα ιεραρχήσει. Έτσι, δηλαδή, αναρωτιέσαι αυτή η οικογένεια πότε μαζεύεται να μιλήσει στους παιδιά τα προβλήματα. Δηλαδή, περνάει στο παιδί ότι το ψυχολογικό αναφέρουμε όλοι να είμαστε σκόρπιοι, να μιλάμε στο κινητό μόνο για τα νέα μας που είμαστε, που δεν είμαστε κλπ. Αλλά σαν οικογένεια να συζητήσει, να καθίσει πότε άλλοτε το πιο ψυχολογικό το μεσημέρι, α πούμε. Τι έχει το σχολείο, τι πρόγραμμα έχει μέσα στην ημέρα κλπ. Δεν υπάρχει σε πολλέ περιπτώσει. Αυτές ακριβώς αυτές αναφέρομαι και αυτό είπα ότι ο καθένας σας το δει λίγο με την οικογένειά του, θα μου επιτρέψει να συνεχίσω γιατί αλλιώς θα μείνουμε εδώ και θα μου φύγετε όλοι μετά. Και τα τελευταία slides είναι για εσάς. Οπότε μπορούμε να τα πούμε μετά. Χωρίζουμε ομάδες ζευγάρια προωθώντας τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Μιλάμε για τις κοινωνικές δεξιότητες. Είναι ένα κόλπο που το έχω σημειώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να τα κάνουμε όλα αυτά. Απλά θέλω να σα πραγματάκια. Τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι χρησιμοποιήστε group work, pair work. Ξέρω ότι παίρνει χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να μάθουμε να είναι να δουλεύουμε σε ζευγάρια ή σε ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μαθαίνω να ακούω τον άλλον, να σέβομαι την άποψή του, να υπάρχουν επιχειρήματα μετά. Μπορώ να έχω συλλογικότητα, να καταλαβαίνω ότι είμαστε εμείς και όχι εγώ. Είναι ένα πρόβλημα της εποχής μας. Αλληλεγγύη και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, διδάσκουμε την επίλυση προβλημάτων χωρίς την επίλυση. Ακούγεται λίγο μπανάλ και θα μου πείτε εννοείται, δεν θα του πω ότι πάμε να το δούμε. Δεν το προωθούμε όμως τόσο πολύ. Δηλαδή, ωραία, δεν θα πλακωθώ με το φίλο μου που μου πήρε το αυτοκινητάκι. Έχουμε δώσει λύση. Όμως τι κάνουμε. Πολλές φορές παρασυρωμάστε και το ξεχνάμε. Τόσο λοιπόν στο σπίτι που συμβαίνουν πράγματα, όσο και στην τάξη που συμβαίνουν επίσης πράγματα, καλό είναι εκεί να σταματάμε, να παίρνουμε 5 λεπτάκια, να το λύσουμε το θέμα, να προτείνουμε λύση στα παιδιά. Δίνουμε στα παιδιά υπευθυνότητες. Κυρίως δίνουμε επιλογές. Και στην τάξη και στο σπίτι. Πώς μπορώ να δώσω επιλογή σε ένα πεντάχρονο, αν είναι το παιδί μου, βεβαίως μπορώ να του δώσω επιλογή. Αλλά μου πει ποιο παντελόνι θες, το κόκκινο το μπλε. Μας πειράζει εμάς να το φορέσει το κόκκινο το μπλε παντελόνι. Όχι. Θα μου πεις, είναι τόσο σημαντικό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για ένα πεντάχρονο να επιλέξει μόνο του το κόκκινο παντελόνι. Εμείς απλά το πούμε πιο καθαρά. Τίποτα άλλο. Αυτό. Το ίδιο και μέσα στην τάξη. Οι δάσκαλοι πολύ εύκολα μπορούν να δώσουν επιλογή. Τι να κάνουμε τώρα, grammar ή vocabulary. Μας πειράζει. Αυτά τα κάνουμε και τα δύο τεκμαρτήρια. Αισθάνονται όμως τα παιδιά πολύ καλά όταν νιώθουν την επιλογή. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι αυτό που το είπαμε. Το πάω πιο γρήγορα γιατί και τα είπαμε. Απλά τα τονίζω. Επιβραβεύουμε την προσπάθεια και τα επιτεύγματα. Την προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μάθει να επιβραβεύουμε το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας βαθμούς. Δεν αρκεί. Είναι πολύ πιο σημαντικό να επιβραβεύσω την προσπάθεια. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και πήρε 10 στα 20. Και ένα παιδί που προσπάθησε 2 δευτερόλεπτα και πήρε 19 στα 20. Δεν μπορώ να μην εκτιμήσω την προσπάθεια μας του πρώτου παιδιού. Αυτό εννοούσα, συγγνώμη, πριν όταν είπα υπάρχουν 10 λάθη, εστιάζομαι στο 1 και ενθαρρύνουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εννοούμε, ας πούμε, και σε κάποιο άλλο στάδιο, λέμε, ναι, ας το δούμε. Ακριβώς. Ένα κόλπο που χρησιμοποιούν πάρα πολύ το πρώτο, πάρα πολύ ψυχολόγοι και μέσα για το σπίτι, αλλά το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στην τάξη. Έχω διδάξει από νοικιαγωγία μέχρι μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έχω χρησιμοποιήσει σε όλους και αν σε όλους. Αυτό το όλοι. Σπίκερς. Από πεντάχρονα μέχρι μεταπτυχιακούς. Σπίκερ. Well done. Great job. Share the thumbs up. Δεν μπορεί να το κάνει. Πραγματικά. Και δεν σας το ζητάνε γιατί ντρέπονται. Γιατί νομίζω ότι μεγαλώντας δεν πρέπει να είμαστε αστείοι και να περνάμε καλά. Όχι, πρέπει.
απάντησα. Οκ. Okay. Ένα αυτοβολικάκι σε ένα Word, κάτι. Είναι πολύ εύκολα πράγματα αυτό, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ρόλο παίζουν. Μεγάλη, μεγάλη αναγκάλυψη το στήριο. Δίνουμε περιθώρια για πρωτοβουλίες. Κάτι άλλο που δεν κάνουμε εύκολα, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε οι γονείς, κυρίως λόγω έλλειψη χρόνου. Έχουμε μάθει ότι το κρεβάτι το στρώνουμε πάτα. Βάζοντας έτσι το κρεβάτι, το σεντόνι από πάνω, από κάτω έτσι στη γωνία, δεν ξέρω πώς. Λέω γιατί εγώ ποτέ δεν στρώνω. 42 χρονών και δεν το στρώνω. Έτσι θέλω. Εάν όμως πρέπει να το στρώσετε, γιατί έχετε συμφωνήσει και θα τα δούμε σε λίγο αυτά, μπορούμε να δώσουμε πολλά περιθώρια για πρωτοβουλία στο στρώσιμο του κρεβατιού. Είναι σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί, εγώ θέλω να είμαι το μισό στρωμένο, μπορεί να είναι μαμά, κοίτα, θέλω πρώτα την αριστερή γωνία και μετά τη δεξιά. Ξέρετε πόσες φορές για τόσο απλά πράγματα πιέζουμε τα παιδιά μας. Όχι, τον πρώτα θα πάρει το μολύβι και μετά την κόμμα. Το έχω κάνει εγώ. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου, πειράζει να πάρει πρώτα την κόμμα και μετά το μολύβι. Έτσι το κάνω εγώ, όμως είναι το καλύτερο. Λίγο να το έχουμε στο νου μας αυτό. Θα μου πείτε, είναι πρωτοβουλίες αυτές, ναι. Για να μπορέσω να χτίσω μετά να πάρω πιο πολλές πρωτοβουλίες στη μεγαλύτερη ηλικία. Και να μπορέσω να κάνω ανθρώπους που σκέφτονται και είναι δημιουργικοί. Ορίστε. Πώς θα μάθουν όμως να είναι τακτικοί? Άλλο τακτική. Το κανόνας είναι ότι θα είμαι τακτικός, μαζεύω την τσάντα μου. Έτσι, αυτός είναι ο κανόνας. Ναι, θα το βάλω έτσι τα βιβλία, θα μου πει. Ναι, πειράζει, θα πάθουν κάτι, εκτός αν πάθουν κάτι. Αν, τι. Θα σκιστούν έτσι. Αν σκιστούν, ναι, θα το πω. Αν τσαλακωθούν, εντάξει, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου αν τσαλακωθεί το εξώφυλλο. Θα το πεις, θα σκίσει. Ναι, εκεί μπορείτε να το πείτε όμως. Θα πεις, ξέρεις, αγάπη μου, μην το βάλεις έτσι γιατί θα σκιστεί και στο λέω δεν το έχω κάνει. Και αν σκίσει και ένα βιβλίο, δεν πειράζει. Αλλά θέλω να πω, μην είμαστε τόσο σωστοί, τόσο ένας τρόπος υπάρχει και το κάνουμε συνέχεια. Το κάνουμε στη δουλειά μας τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά για να χτίσουμε την αυτοσυμπίτη στον παιδιό, δεν είστε τόσο δεν ακούμε. Είναι τα ακούμε. Είναι μέσα από απλά. Κύριε Μαρία, κύριε Μαρία, δεν ακούνε. Ναι, μέσα από απλά πράγματα. Για και ένα στρώσιμο τρεβατικό, να μην είναι τέλειο η γωνία από εδώ, η γωνία από εκεί, που λέω εγώ, στρώνω το έτσι. Ας το φτιάξουμε. Τι είναι έτσι. Τι κάνουμε, πάρτε το δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Εννοείται ότι θα μάθουμε τα διαπράγματα. Είναι όμως ένας τρόπος που να μάθεις βασικά μέσα από το κρεβάτι. Ναι, όχι, δεν είναι πρόβλημα σε αυτό. Εσείς όμως όταν στρώνετε το κρεβάτι, στρώνετε πάντα πρώτα την αριστερή γωνία, και μετά τη δεξιά. Αυτό εννοώ, ότι αν θέλει πρώτα η Έφη να βάλει πρώτα τη δεξιά και μετά την αριστερή. Ας το κάνει, απλά το στρώσει. Έτσι, ας το στρώσει, Αυτό λέμε, έτσι. Και δεν είναι το κρεβάτι, το κρεβάτι το παίρνω ως παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Το είπατε κι εσείς, το άκουσα πολύ. Αναδεικνύουμε τις διαφορετικές ικανότητες των παιδιών. Δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, ευτυχώς Παναγία μου. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι, ευτυχώς, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε ανθρώπινη κοινωνία. Αυτό το έχουμε στο νου μας. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά και ως γονείς. Ειδικά οι γονείς που έχετε δύο παιδιά πρέπει να. Δει. Άλλο τον πρώτο, άλλο τον δεύτερο. Λες και είναι απαλού. Λες και πίσω στο δεύτερο. Και όμως συμβαίνει. Είναι μέσα στην τάξη. Έχουμε 10 παιδιά. Ή 20 ή 30. Είναι διαφορετικά. Άρα πρέπει εγώ ως εκπαιδευτικός να ψάξω να βρω την ικανότητα και να την αναδείξω. Και όχι να αναδείξω την ικανότητα που εγώ θεωρώ για χίλιους λόγους, καλός ή κακός, ότι μπορεί να έχει ο μαθητής και το παιδί. Πάρα πολύ σημαντικό. Ορίζουμε βοηθούς, το βάζω και λέω δύο λόγια. Helpers. Επειδή στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αμερική το έχουμε πάρα πολύ, βοηθάει πολύ. Βοηθούς. Στην τάξη μέσα ορίστε βοηθούς. Στο σπίτι μέσα ορίστε βοηθούς. Δηλαδή, αυτή τη βδομάδα η δουλειά του Γιαννάκη είναι να βοηθάει στο στρώσιμο του τραπεζιού. Όλη τη βδομάδα. Και βέβαια για να επιβραβεύσουμε, sticker. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί συμμετοχική δουλειά είμαστε όλοι, δεν είναι μόνο ένας που δουλεύει το πράγμα παπάς τρώει πάντα το τραπέζι, όχι. Όλοι μαζί. Ένας-ένας με τη σειρά του. Ειδικά γιατί τα περισσότερα από ένα παιδιά δουλεύει πάρα πολύ. Δραστηριότητες. Αυτό αφορά κυρίως
τους δασκάλους, δίνουμε στα παιδιά τις αναγκαίες πληροφορίες και τον καιρό μας να τις κατανοούν, δίνουμε χρόνο για να είμαστε σίγουροι ότι θα τις κατανοήσουν, δεν υπερφορτώνουμε τα παιδιά, τα είπαμε τα περισσότερα, κάνουμε διάλειμμα από ό,τι είναι απαραίτητο. Να κάνουμε διάλειμμα από ό,τι θέλουμε. Πρέπει, βεβαίως. Όταν δεις ότι τα παιδιά έχουν κουραστεί, θα σταματήσεις και λίγο που αλλάξεις, θα πεις κάτι αστείο για να ξεκουραστούν και σε λίγο. Μόνο στο ιδιωτικό. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε τώρα. Δεν βοηθάει εμείς να έχουμε το πρόγραμμα, ως εκπαιδευτική μιλάω τώρα, να έχουμε το πρόγραμμά μας στη μία ώρα, γιατί πρέπει να προλάβουμε, έτσι, να κάνουμε το διάλειμμα, αλλά τα παιδιά έχουν πάρει το τρίτο ύπνο, ας πούμε. Πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο διάλειμμα να αφήνουμε να τεντωθούν, να κινηθούν, να παίξουν. Ήταν το πρώτο πράγμα που σας έκανα όταν ξεκινήσαμε. Δεν είμαι τρελή. Δηλαδή μπορεί να είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Η κίνηση ανοίγει το μυαλό. Όταν λοιπόν μέσα σε μια τάξη αναγκάζουμε τα παιδιά μας να κάτσουν. Έχεις πιαστεί, δεν έχεις πιαστεί. Εννοείται. Σήκω, μπορείς να σηκωθείς, μπορείς να τεντωθείς, δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν πιστεύω. Το μόνο είναι απλά για να βλέπουν, έτσι. Δεν πιστεύω ότι αν σηκωθώ, δεν ακούω, δεν παρακολουθώ. Ίσα ίσα, ειδικά τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι όμως, γιατί είπαμε ότι οι ορμόνες κάνουν τον γνωστό ρόλο, ώστε θέλουν κίνηση, θέλουν να αλλάζουν πράγματα, θέλουν να τεντωθούν. Πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό δεν μπορούν να κάτσουν ήσυχα. Και σε λίγο, είδατε, κι εσείς, εγώ κινούμαι το σύνολο, γι' αυτό είμαι μια χαρά. Αλλά και εσείς είστε βιαστοί. Για φανταστείτε ένας δάσκαλος να μιλάει συνέχεια σε ένα παιδί. Υπάρχουν κάποια παιδιά που πήγε και τις βήθηκε να στήσει από το διπλανό σου και πώς δεν μιλάς. Είναι αυτά που έχουν. Είναι η εξουσία που έχουν. Κάτι θέλει να πούμε εδώ, κάτι θέλει. Για να ακούσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός άνθρωπος.
Φαίνεται. Όταν όμως θα βάλουμε όρια και θα τα συμφωνήσουμε, γι' αυτό είναι να πούμε, θα συμφωνήσουμε ότι εδώ δεν έχουμε πάλι καφέ, έχουμε άλλους κανόνες. Ποιοι είναι οι κανόνες, είπα χεράκια. Εγώ αυτό έχω ως βασικό μου, τα χεράκια. Έχουμε πρόβλημα, αν δεν το τηρήσουμε. Και λένε εκεί. Τι γίνεται όμως, τι κάνουμε εμείς και ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς. Αντί να βάλουμε 5 βασικά όρια, 5 κανόνες, βάζουμε 105. Και τι γίνεται, ούτε συνέπεια, ούτε σταθερότητα, ούτε τίποτα, γιατί τους 105 κανόνες το εγώ δεν μπορώ να στηρίζω, που τους έχω βάλει. Σας είπα, μπορείς να τεντωθείς, να κουνηθείς, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, δεν θέλω να μιλάτε, και καταλαβαίνετε όλοι, αν ήσασταν πιο μικρά θα το εξηγούσα κιόλας. Το καταλαβαίνετε, δεν με πειράζει, έβαλα ένα βασικό όριο, ένα κανόνα, χέρια, αυτό. Αν είχα βάλει 150, πρώτα θα κοιμόσασταν τα μισά, εσείς θα ήσασταν. Άρα επιλέγω λοιπόν τους κανόνες και τα όρια μου. Οι κανόνες γίνονται πολύ σεβαστοί, τουλάχιστον αυτό έχω διαπιστώσει εγώ, όταν συμμετέχουν τα παιδιά και γράψουν τα ίδια τα παιδιά τους κανόνες, μαθαίνοντας εννοείται, τις ξένες γλώσσες. Εννοείται. Και μπαίνουν στον τοίχο. Άρα ξέρω, παιδιά, εγώ πρόσθεσα ένα, οι υπόλοιποι είναι δικοί σας, εσείς τους προτείνατε, άρα, Και επίσης, τι τιμωρία, αν κάποιος παραβεί, παιδιά, τι θα γίνει στο σημαντικό σας, συνέπειος, ναι, Είναι πολύ σημαντικό, το λέω, γιατί... Και τα παιδιά είναι τέλεια, αυτό. Αυτό γίνεται και στο σπίτι και στην τάξη. Και όταν θα κανονίσετε τις συνέπειες, θα δείτε ότι τα παιδιά είναι πιο αυστηρά από εμάς. Ορίστε, αγαπητοί, γιατί στο χρωστάω. Ναι, όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πιστεύω, ο τρόπος που θα επιβάλλει στους κανόνες. Για διάβασε. Είπα, εγώ είμαι πολύ πουθενά. Όχι, δηλαδή, όχι, δεν σας έλεγα αυτό. Σας έλεγα ότι αν κάποιος θα κινηθείς, γονιός, οτιδήποτε, πεις στο παιδί του, δεν του εξηγείς τον λόγο τον οποίο είναι απαραίτητο για να το κάνει αυτό. Το παιδί μπορεί να το κλάβει αλλιώς. Μπορεί να το δεχτεί και ως ψυχολογικό. Πίεση, ας την πούμε. Πίεση. Να πω κάτι παρασύνω. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι μαζί συμφωνούμε. Δεν έχω καταλήξει όμως στην Γερμανία. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και αυτό που μου βάζει την γενικότερη εκτέλεση. Ήδη εκεί τα αδέρφια μου εδώ γαλώσανε, αλλά τα παιδιά τους βλέπεις τώρα ότι έχουν έναν άλλο τρόπο συμπεριφοράς πάνω σε αυτό το θέμα των κανόνων. Ξέρουν τα όρια τους, γνωρίζουν από μόνα τους, όχι δηλαδή δεν τους επιβάλλει ο γονείς. Ξέρεις αυτό δεν πρέπει να το κάνει. Ξέρουν μόνο αυτό πρέπει να το κάνει. Θα τους δώσουμε εγώ για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρουν το πρώτο ας πούμε. Σαφώς αυτό είναι και κοινωνικά, έτσι. Σαφώς είναι και κοινωνικά. Δεν έχει να κάνει αυτό με το γονεί και το παιδί. Όχι, αλλά θέλω οι γονείς να προσπαθήσουν. Θέλω οι παιδικοί να προσπαθήσουν. Δεν επιβάλλουμε κανόνες. Μαζί συζητάμε με τα παιδιά και μαζί συζητάμε τις συνέπειες. Μην το ξεχνάτε αυτό, συνέπειες. Αν πει στο παιδί μη και δεν το εξηγήσει στο λόγο, τι θα το κάνει. Αυτό το μόνο σου. Μόνο το παιδί. Ναι. Εγώ είμαι. Δεν δίνουμε ανυπομονησία, θυμό και ενόχληση πολύ βασικά και δεν χρησιμοποιούμε απειλές. Το λέω και για τους εκπαιδευτικούς, το κάνουμε αυτό. Εάν δεν κάτσει ήσυχα, θα πάρω τη μαμά σου τηλέφωνο. Το κάνουμε πάλι. Τα περισσότερα παιδιά σε άλλο σεμινάριο που είχα μου λέγανε ναι, μα το λένε, αλλά δεν μα πειράζει. Δεν θα το κάνουμε ποτέ. Άρα α μην το κάνουμε λοιπόν, γιατί δημιουργεί και άσχημη σχέση, δεν είναι πια η σχέση εμπιστοσύνη. Δύο λόγια θέλω λίγο με την αυτοκριτική. Πραγματικά εκτιμώ την ειλικρίνεια, γιατί μόνο με ειλικρίνεια μπορούμε να συνεργαστούμε και να βρούμε άκρη. Δεν έχω κανένα σκοπό εγώ να πω κάτι άλλο. Θέλω απλά να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας για λίγο να αξιολογήσουμε τη δική μας τάση. Είπα πριν, πρώτα κοιτάμε τις ικανότητες των παιδιών που έχουν πραγματικά. Και βάσει αυτών των ικανοτήτων, ζητάμε αυτά που πιστεύουμε ότι μπορούν να καταφέρουν. Εάν κάποιο παιδί, το φέρνω ένα πολύ έξτρεμο παράδειγμα για να το καταλάβουμε, εάν κάποιο παιδί γράφει με το αριστερό και εσείς του πείτε όχι, θέλω να γράψουμε το δεξί, δεν το καταφέρει ποτέ. Οπότε, γιατί να ζητήσω κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στις ικανότητες του παιδιού. Δεν υπάρχει λόγος. Και αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος. Σκεφτείτε το στον εαυτό σας. Άρα, κάθε φορά που ζητάτε κάτι,
είτε στο μαθητή σας, είτε στο παιδί σας, για σκεφτείτε λίγο, μπορεί να το κάνει. Άσχετα αν θέλει περισσότερη προσπάθεια, θέλει βοήθεια, άλλο αυτό. Αλλά του ζητάω αυτό που μπορεί πραγματικά να κάνει, θα γυρίσει και θα μου πει δεν μπορώ και θα το εννοεί. Πολύ σημαντικό. Αχα. Αναλαμβάνει ο καθένας τη διαχείριση του άνθρωπου που το αναλογεί και εδώ έχει να κάνει με το κοινωνικό που αναφέρατε και εσείς πριν στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ δεμένες οι οικογένειες. Πολύ, πολύ, πολύ δεμένες. Οι γονείς σας λοιπόν σε λίγο θα αρχίσουν να λένε έδωσα προφήσευση και ευτυχώς πέρασα. Τώρα. Δίνουμε πανελλήνιες φέτος και είμαστε φοβερά αγχωμένοι. Το κριτικό βάζουμε πάνω. Να το ακούσει και αλλιώς αυτό. Λοιπόν, δεν δίνεστε πανελλήνιες εσείς, δεν βάζεις. Αν δώσατε, δώσατε, δεν δώσατε, δεν δώσατε, προφήσυνση. Δεν δίνετε εσείς. Δίνουμε. Αυτό το άγχος, αυτό το πράγμα, ανοίξει τα παιδιά μου, τι στο κλέβετε. Είναι δικό τους. Καλό, κακό είναι δικό τους. Σας ανήκει. Μην τους αφήνετε να λένε τέτοια πράγματα. Ούτε οι δασκάλες, γιατί το λένε και το έχω πει εγώ για τον ωραίο. Πόπο φέτος τώρα έρχεται ο Μάιος, σας άκουσα που το λέγατε. Έρχεται ο Μάιος και έχουμε τόσο άγχος για τις εξετάσεις. Εδώ το λέμε εμείς μεταξύ μας, το λέμε εμείς μεταξύ μας, το λέμε εμείς μεταξύ μας, πάρα πολύ. Είναι δικό σας αυτό. Τι σημαίνει, θέλω να το βλέπετε σαν ένα πρώτο βήμα ορίμανσης των παιδιών. Έτσι ορίμανσης. Έτσι θα μάθουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Εσείς είστε δίπλα. Θα σταθείτε δίπλα, θα σταθείτε δίπλα στα παιδιά μου, θα στηρίξετε. Οι γονείς, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, η μόνη δουλειά της μητέρας μου ήταν να φέρει φαγητό όταν έγινε πανελλήνιες και να μου κάνει μασάζ. Μόνη δουλειά, γιατί πιανόμουν. Είδες πώς έκανες, πιάνεσαι. Αυτή είναι η δουλειά σας. Δεν πίνετε μαζί. Είναι δικό σας, σας ανήκει, τα καλά δικά σας, τα άσχημα δικά σας. Οι γονείς σας και οι δάσκαλοι είναι δίπλα να σας στηρίξουν σε ό,τι χρειαστείτε. Αλλά δεν δίνουμε αυτή η εξετάσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακούγεται γραφικό, γιατί είναι ελληνικό χαρακτηριστικό αυτό, όντως είναι ελληνικό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί μια οικογένεια να τρελαίνεται όλοι γιατί δίνουμε πανελλήνιες. Δεν γίνεται. Γιατί έχω και ένα μικρό, γιατί έχω ένα μικρό 10 χρονών που δεν δίνει πανελλήνιες. Γιατί το τρελάνω, γιατί ο μεγάλος δίνει πανελλήνιες. Γιατί ο σύζυγος δουλεύει και έχει πρόβλημα με το αφεντικό του. Δεν θα τρελαθεί γιατί δίνει πανελλήνιες. Άλλο είναι δίπλα. Άλλο έχω αγωνία το παιδί μου να μην αισθανθεί άσχημα, να πετύχει. Εννοείται. Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά δεν είναι δικό μου. Ορίστε. Άλλο ήθελα να πω, άλλο θα πω. Okay. Ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που λες. Η κόρη μου είναι πιο μεγάλη. Είναι τρίτη ηλικίου. Τα Χριστούγεννα έπρεπε να πάω στην Αυστραλία για έναν οικογενειακό γάμο. Και δεν μπορώ να σας πω πόσοι μου είπανε τι κακιά μαμά είσαι εσύ που αφήνεις την κόρη σου τρίτη ηλικίου. Χριστούγεννα. Ενώ ναι, τα Χριστούγεννα και τα λοιπά. Ενώ ο σύζυγος και οι δύο κόρες δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Γελούσαν με την κριτική, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η θέση μου ήταν δίπλα εκεί. Το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ, ούτε από τα νύπια. Δεν κάτσε δίπλα στα παιδιά μου. Είναι πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθηση, αυτό που λέγαμε πριν. Πολύ σημαντικό, δίνει πολύ δύναμη στα παιδιά. Δίπλα, γιατί όλοι αυτό το θέλουμε δίπλα μας, αλλά αυτό, ορίστε, γιατί είχατε μια πορεία. Μπορείτε να μου εξηγήσει γιατί γίνεται τόσο μεγάλο δώρο, όμως και όταν έχω διαβάσει σε άλλο αυτό, και τις πανελλήνιες στην Ελλάδα. Εγώ θα σας το πω, θα σας πω την άποψή μου, αλλά όχι τώρα. Και θα μου φύγουν. Εντάξει. Λοιπόν, θετική ματιά είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ θετικός. Δεν είναι ότι έχω περάσει λίγα στη ζωή μου, έτσι εννοείται. Πάντα να ξέρετε ότι όλοι περνάνε πάρα πολλά. Είναι φυσιολογικό. Για ρεαλισμούς που... Όταν ο ρεαλισμός σε οδηγεί στον πεσιμισμό, τότε να τον αποφέρω. Άλλο καταγράφω, άλλο τι δράση έχω μετά. Μιλάμε λίγο με νοήματα τώρα, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τη θετική ματιά και να είμαστε πάντα προσανατολισμένοι στην ανάγκη και προσπάθεια. Γιατί το λέω αυτό, θετική ματιά. Οι επιστήμονες, οι ερευνητές της θεωρίας των θετικών συναισθημάτων, οι ψυχολόγοι, είναι μια θεωρία καινούργια που έχει αναπτυχθεί, λέει ότι όταν μας συμβαίνει κάτι, το 10% είναι το γεγονός, το fact, το πούμε έτσι, το γεγονός,
Το 90% είναι το πώς το βλέπω εγώ, το my perspective, η δικιά μου ή η πρωτοκή. Καλά ξέρετε στις αγγλικά, αλλά εγώ δεν ήταν η είναι πώς εγώ το βλέπω, η δικιά μου οπτική γωνία. Το 90%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν εγώ έχω ένα πρόβλημα, μου συμβεί κάτι γιατί αρνητικά πράγματα που συμβούν κάθε φορά στη ζωή σας, αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Γιατί πώς θα σταθώ απέναντί του. Και εκεί προτιμώ να διαλέξω το γνωστό, το ποτήρι είναι μισογεμάτο και ένα μισοάνω. Το απλοποιώ δεν είναι τόσο απλό και το ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Θέλω θετική ματιά στα πάντα και κυρίως στην προσπάθεια. Ναι, όχι. Θέλω τόσο πολύ να σας ακούσω, αλλά δεν θα. Μου φεύγετε. Εντάξει. Αποφύγετε τις αρνητικές διατυπώσεις που είναι προσανατολισμένες στην αποτυχία. Διατυπώσεις του στυλ. Δεν προσπάθησες, γι' αυτό απέτυχες. Τι άλλο θες. Δεν καταλαβαίνω. Στάπα εγώ. Αλλάζει και το πρόσωπό μου. Δεν μπορώ να είμαι με άγρια ύφος και να ακούω με άγριο ύφος και να τις πω προστάσια περισσότερο. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Είναι σημαντικό. Είναι τρόπος σκέψης και τρόπος βέβαια αντίδρασης όπως μιλάμε. Το είπατε και πριν. Έτσι πόθηκε. Οι γονείς και σε δεύτερη φάση οι ελληνιδάσκαλοι είναι πρότυπα για αυτό. Και δεν είναι πρότυπα αυτά που λένε. Αν λοιπόν εσείς όταν σας έρχεται η πολύ δύσκολη στιγμή και το καταλαβαίνω, αντιδράτε με πανικό, πανικό θα πάρουν και τα παιδιά. Ό,τι και να λέτε εσείς και μετά να τα πηγαίνετε σε σεμινάρια διαχείρισης άνθρωπος και να τους λένε όχι παιδιά μη. Εσάς έχουν πρότυπα. Εσείς είστε οι πρώτοι που βλέπουν τα παιδιά. Άρα εσείς πρέπει πρώτα απ' όλα να δείξετε το δικό σας αυτοέλεγχο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό, μην ταυτίζετε την αποδοχή του παιδιού σε μια σχολική επίδοση. Πάλι, θεωρητικά, να κάνουμε, είναι, το θεωρούμε λίγο κίνητρο αυτό, αλλά δεν βγαίνει ως κίνητρο. Αν με φέρεις 10 στη δουλειά, θα σου πάρω μια σοκολάτα. Το μήνυμα που παίρνει το παιδί, άρα θα πάρω σοκολάτα μόνο όταν φέρνω 10. Άρα, μόνο σχολική επίδοση. Άρα, σοκολάτα. Θα σε δω. Ναι, θα μπορούσε και αυτό βέβαια, είναι και αυτό. Σε μεγαλύτερη ηλικία. Α, θα σου πάρω ένα τάβλετ, εάν θες 18. Μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, αυτό για μένα δεν είναι επιβράβευση, είναι δωροδοκία. Έτσι, το κάνουμε, το ξέρω ότι το κάνουμε. Προσέξτε, εγώ πριν μίλαγα για στίκια. Αυτή είναι επιβράβευση, γιατί το στίκιο δεν έχει καμία ηλική αξία. Είναι καθαρά συναισθηματική, καθαρά ηθική. Μπαίνουμε σε αυτό και εκεί είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να αντισταθούμε. Γιατί ναι, το διπλανό παιδάκι, ο διπλανός γονιός θα πει «Α, μου πήρε ο μπαμπάς μου τάμπλετ γιατί πήρα 18». Τι θα πάμε με το κύμα? Όχι, θα αντισταθούμε. Να αντισταθούμε, αλλά πρέπει να θωρακίσουμε τα παιδιά μας. Εννοείται, γιατί αν τα βγάλουμε έτσι έξω, αλλά αν το έχουμε εμείς, τελείως. Απλά το κύμα σε πετάει. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι τα ρήματα δεν είναι το κύμα. Πρέπει να επαναλαμβάνεται πιο συχνά. Και πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνουν οι αλλαγές. Έτσι, και εγώ το πιστεύω αυτό και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και γι' αυτό αποφασίζουμε πολύ συχνά. Συγγνώμη τώρα, δεν διαφήμιζε αυτό που λέω, αλλά εμείς οι Hill Side πραγματικά, αν δείτε τα σεμινάρια μας τα περισσότερα, δεν είναι για τα βιβλία μας. Τα βιβλία μας έρχονται, βγαίνουν οι πρόσωποι, οκ, τα λένε στους. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και τα βιβλία μας και οι αφήσεις που έχει γύρω-γύρω μαθήτε είναι τέτοια θέματα. Δηλαδή, τι να φέρω εγώ τώρα ένα βιβλίο, ωραία, το γράφουμε εμείς. Αν δεν είναι ο κόσμος εκπαιδευμένος, αν δεν συνεργαστούμε γονείς, παιδιά, καθηγητές, πάλσο και άλλοι φορείς, δεν πάμε πουθενά. Γι' αυτό δηλαδή πραγματικά. Γι' αυτό το ορίζω, νομίζω ότι εσείς το είπατε, οι γονείς που είναι σήμερα εδώ, ή οι δήμαρχοι, είναι άνθρωποι που ήδη ενδιαφέρονται. Δεν πειράζει. Δεν είχα την πίνη για πρώτη φορά, τσακώντας πολύ περισσότερο γονείς
Την επόμενη φορά. Εγώ αυτό ακριβώς. Και το συζητάγαμε και με την Κάρη που είναι εκπρόσωπος της εταιρείας. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Και θα έχουμε κόσμο την επόμενη φορά. Θα φέρετε κι άλλους εσείς, γιατί θα βγείτε όλοι σας και θα πείτε. Τελικά κάτι έγινε εκεί. Δεν συμφωνώ σε όλα, αλλά μου έδωσε δύο ιδέες. Αυτό. Να προχωρήσω. Αντιμετωπίζω το άγχος μου τα παιδιά. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς το άγχος σας? Έλα, τώρα θα σου δώσω το λόγο. Αυτό που ήθελα να σας πω. Α, πες το, άντε πάμε. Κολλάει κιόλα. Α, ωραία. Είσαι καλή στην έκθεση. Πάρα πολύ, ναι. Κατάλαβα. Δεν κάνω πλακά, το βλέπετε. Είναι ότι όσες παράξεις είτε από άλλο, από τους γονείς μας, από τις παιδιές μας, από τις παιδιές μας, πάντα θέλουμε τον δικό μας χρόνο, τον εαυτό μας, να σκεφτούμε εμείς καθαρά. Και θα το αποβάλουμε σε τον δικό μας τρόπο και όλοι σαν έλεγχοι εμείς και το θέλουμε σε τον δικό του τρόπο. Και η προσπάθειά δεν είναι μόνο να σου πει η μαμά σου, μπράβο, καλή προσπάθεια σου. Πρέπει να το καταλάβεις και μόνος σου μέσα και όταν το καταλάβεις μέσα σου, η αυτοπεποίθησή σου θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ θα σας πω δύο κόλπα. Και για τα παιδιά, οι γονείς που έχουν επιφανεί, που είναι εδώ ή ξέρετε φίλους, δηλαδή πραγματικά είναι δύο-τρία κόλπα. Καταρχάς τα έχω, είναι όλα δοκιμασμένα πάνω μου. Τα έχω κάνει όλα. Ένα βασικό θα πω το πιο μπανάλ, ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει, ξέρω ότι. Α, τι κοιτάλε τώρα. Άσκηση διατροφή, καλώς ήρθατε. Το τελευταίο. Είναι. Το ξέρω. Ούτε εγώ κοιμόμουν, με καφέδες τρεφόμουν. Είναι λάθος. Σας το λέω ειλικρινά, είναι λάθος. Το άγχος σας είναι πολύ περισσότερο, εάν δεν έχετε φάει καλά και δεν έχετε κοιμηθεί καλά. Και θα σας πω κάτι άλλο, ειδικά η άσκηση δεν το τονίζω τόσο πολύ, γιατί κοιμήστε έτσι και αλλιώς πηγαίνετε κάτι το διάφορα. Πριν από διαβόλισμα, θα κοιμηθείτε καλά, τουλάχιστον 8 ώρες, τουλάχιστον 8 ώρες. Το λέω στους γονείς, θα τα δένετε στα κρεβάτια. Είναι πολύ σημαντικό. Σας το λέω πραγματικά. Πρώτον, και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Δεύτερον, θα φάτε πρωινό και ας είναι το στομάχι σας όχι φιόγκος, όχι διφιόγκος, τρίφιόγκος να είναι. Εγώ δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Δεν πειράζει, θα ξεράσεις. Θα σας πω γιατί το λέω. Δεν είναι έτσι. Από νύπιο, με διευκρίνησε τώρα. Είχαμε μάχη για πρωινό, από νύπιο. Α, γενικώς πρωινό. Κακό σκυλιά είναι πολύ σημαντικό, το ξέρετε τώρα, δεν σας λέω. Αλλά θέλω να σας πω ειδικά για τις εξετάσεις ή για κάποιο διαγωνισμό που μπορεί να έχετε στο χώρο, στο πιάνο, δεν έχει σημασία, τα ίδια. Έχετε διαβάσει, και θα πάμε στο επόμενο κομμάτι. Παραμονή. Είναι παραμονή των εξετάσεων. Ό,τι και να διαβάσετε το βράδυ της παραμονής και είναι σαν να μην το έχετε διαβάσει. Τι κάνουμε λοιπόν κατά τις 9, εντάξει, αν έχουμε πάει φωτιστήριο για να μας κάνει την επανάληψη, OK. Μόλις γυρίσουμε λοιπόν από το φωτιστήριο. Κλείνουμε τα βιβλία, βλέπουμε τηλεόραση, μιλάμε με τους φίλους μας, ακούμε μουσική και ανάλογα τι ώρα την εστάς, 11 η ώρα max στο κρεβάτι. Σας το λέω. Οκ, δεν ξέρω το πρόγραμμά σας, κακώς, παραμονή δεν θέλω να γεννάτε 11 η ώρα. Εγώ το λέω, πείτε το, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν βοηθάει. Ό,τι έχετε μάθει, έχετε μάθει και τι γίνεται. Στον ύπνο μας γίνεται κάτι μαγικό. Εκεί είναι που οι πληροφορίες που έχουν μπει έρχονται και κάτω. Και παίρνουν το σωστό δρόμο. Εάν εσείς λοιπόν καθίστε και διαβάσετε στις 7 το πρωί πριν λίγο ένα βιαστικό μαμά να δω λίγο κάτι αυτό γιατί τώρα δεν το θυμάμαι. Τώρα έχετε διαλύσει. Έχετε διαλύσει τη σειρά που έχει πάρει από τη διάρκεια του ύπνου η πληροφορία. Το θυμάσαι για τα στοιχήματα. Εάν δεν το θυμάσαι πραγματικά, δεν το έχει διαβάσει. Άρα και όταν θα σου τύχει και να το έχει δει το πρωί, θα το γράψει τα στοιχήματα. Στοίχημα. Θα μου πάρει τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, τόνισε στα παιδιά ότι πριν πούν στι εξετάσει, όχι απαραίτητα στον αγγλικό, έτσι. Όχι, καλά, και έχουμε το πρόβλημα ότι είναι οι γονεί δίπλα του, θα κρατάνε καλή επιτυχία. Εντάξει, φταίμε κι εμεί που δεν λέμε στους γονείς ότι καλύτερα να είναι να τους πείτε για καλή επιτυχία για σας και να φύγουν. Ξέρω ότι τα παιδιά κρατάνε το βιβλίο στο ελληνικό του σχολείο νομίζοντας ότι όχι πρέπει να κοιτάξω το τελευταίο. Και δεν το έχετε μάθει. Ότι είναι λάθος. Παρακαλώ σαν λίγο. Εάν δεν το έχετε μάθει και να το κοιτάξετε, δεν θα το γράψετε. Πάρτε το απόφαση. Αλλά αν το έχετε μάθει, δεν χρειάζεται να το κοιτάξετε.
βιβλία. Το έκανα και εγώ, σας το λέω. Τα έχω περάσει. Ναι, αλλά μερικές φορές. Καμία. Τελεία. Το έκανα, σας το λέω ειλικρινά. Θα διαβάζετε, όπως θα δούμε και σε λίγο, παραμονή κλείνουν τα βιβλία, βλέπω τηλεόραση. Προσέχτε, δεν θέλω να βλέπετε μέχρι το πρωί, έτσι. Χαλαρώνει η τηλεόραση μεν σε κάποιες φάσεις. Θέλω λίγο, θέλω χαλαρότητα. Δεν θέλω να βγείτε έξω να πίνετε καφέδες και δεν ξέρω τι άλλο κάνετε σε αυτήν την ηλικία. Θέλω λίγο χαλαρά, ήρεμα. Πρέπει να καταλαγιάσει η πληροφόρηση στο κεφάλι σας. Να κοιμηθείτε καλά το πρωί. Να φάτε πρωινό. Δεν λέω να φάτε αυγά με μπέικον. Φάτε ένα τοστάκι, με λίγο βούτυρο, γάλα αν πίνετε. Κάτι να έχει το στομάχι. Είπαμε από την αρχή ότι το στομάχι είναι το κέντρο του άνθρωπου. Δώστε το φαγητό. Γιατί παράγει οξέατος το στομάχι του παρεμβάντος. Και αυτό θα σας διαλύσει. Και αν δεν είναι το σώμα σας καλά, δεν θα γράψετε καλά. Αυτό είναι σίγουρο. Έχω γράψει εκατομμύρια εξετάσεις παρεμβάντων. Και τις περισσότερες φορές πήγαινα καλά όταν άρχισα και καταλάβαινα τι μου γίνεται. Αναγνωρίζω την πηγή του άρθρους. Θέλω, αν είναι πριν τις εξετάσεις, okay, το άρθρο μας είναι από τον εξετάσιο. Καμιά φορά όμως νιώθουμε όλα αυτά που περιγράψαμε πριν και η πηγή του άρθρου δεν είναι ότι σε 10 μέρες, σε 2 εβδομάδες θα γράψω exam. Είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το ψάξετε. Γιατί μόνο έτσι θα το λύσετε. Δεν λέω το βγάλω και αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εάν δεν οργανώσετε και δεν προγραμματίσετε τον χρόνο σας και δεν βάλετε προτεραιότητες και δεν θέσετε ρεαλιστικούς στόχους και δεν αποφύγετε μία εφαρμόσιμα σχέδια, δεν θα πάτε καλά. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πάντα για να πετύχουμε σε κάτι, ό,τι είναι αυτό, πρέπει να οργανώσουμε τον χρόνο μας. Ξέρω ότι ας πούμε έχω να κάνω ένα διαγώνισμα, ξέρω κάτι, δεν ξέρω τι, την επόμενη εβδομάδα. Εάν είναι παραμονή του διαγωνίσματος και έχετε άγχος, τι να σας πω, δεν έχετε διαβάσει εννοώ. Αν έχει φτάσει παραμονή, δεν έχετε διαβάσει και έχετε άγχος, συγγνώμη, τι θέλετε, δηλαδή να φύγει η επιβίτηση, δεν θα φύγει. Όταν το διαβάζουμε δεν έχει κάνει και δηλαδή. Σαφώς, γι' αυτό είπαμε όλα τα προηγούμενα δίνοντα υπευθυνότητες, πρωτοβουλίες κτλ. Πρέπει μόνοι σας, στα πιο μικρά παιδιά, σαφώς το κάνουν οι γονείς λίγο περισσότερο, έτσι. Αλλά επειδή απευθύνομαι στα πιο μεγάλα, μόνοι σας οργανώνετε το χρόνο σας και βάζετε πρόγραμμα. Και είναι πολύ σημαντικό να βάλετε ρεαλιστικούς στόχους. Δηλαδή, αν ο στόχος είναι έχω διαγώνισμα φυσικής και έχω 10 κεφάλαια διαγώνισμα, σήμερα θα κάνω τα 8 και θα τελειώσω. Εντάξει, παιδιά, δεν πρέπει να το κάνετε. Δεν το αισθάνεστε. Άρα, τι κάνω? Έχω μια εβδομάδα μπροστά μου. Ένα κεφάλαιο την ημέρα, βάζω και κάτι να τύχει, μια επανάληψη, τελειώσω. Ρεαλιστικούς στόχους. Δεν θα γίνεται αστροναύτης σε μια μέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βάλτε πρόγραμμα, χωρίστε το κανονικά, ζητήστε βοήθεια από τη μαμά και τον μπαμπά, από το δάσκαλο, να φτιάξετε το πρόγραμμά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι μειώνετε το άγχος. Και ένα κόλπο. Όταν μας έρχεται, είπαμε από την αρχή του, το άγχος είναι όταν έρχεται κάτι άγνωστο, κάτι δύσκολο, κάτι πολύπλοκο. Το κόβουμε σε κομματάκια. Όχι. Ορίστε. Α, άσχετο. Είσαστε όπως είσαι. Λοιπόν, το κόβουμε σε κομματάκια. Γιατί τα κομματάκια είναι διαχειρίσιμα. Δεν είμαστε εδώ. Λοιπόν, τα κομματάκια είναι διαχειρίσιμα. Όλοι το κάνουμε. Πέρα ένα παράδειγμα και θα το δείτε κιόλας, μπορείτε να το δείτε και από την παρουσίαση και μόνο. Όταν εγώ καλέστηκα να φτιάξω αυτή την παρουσίαση, είχα γύρω στα 58.000 πράγματα στο κεφάλι μου. Πανικός. Τι κάνουμε τώρα? Έχω λοιπόν ένα τέτοιο τεράστιο πράγμα. Πρώτη κίνηση, η έρευνά μου. Βγάζω που θα φτιάχνω τον χρόνο μου και λέω θα μαζέψω διάφορα. Και μετά αρχίζω και σκέφτομαι να το κόψω σε κομμάτια. Μιλήσω πρώτα τι είναι το άνθρωπο. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Μετά πώς θα εντοπίσω το άγχος. Και αφού έφτιαξα ένα πλάνο υποτυπώδες, άρχισα να ασχολούμαι με ένα-ένα. Το ένα το μικρό, το τι είναι το άγχος, δεν άγχωνε, μπορούσα να το βρω. Αλλά όλη η παρουσίαση που είχα να κάνω, δεν άγχωνε. Άρα κόβω κομμάτια. Παράδειγμα, έχω να κάνω lower, proficiency, ό,τι είναι. Αφενός μπορείτε να το κόψετε ένα unit, ανάλογα, ή αναγραμματικά φαινόμενα, ή θα κάνω πρώτα τη γραμματική επανάληψη σήμερα και αύριο το vocabulary. Δηλαδή τα κόβω κομμάτια.
από τα άγνωστα στα γνωστά, από τα πολύπλοκα στα απλά, από τα σύνθετα στα απλά. Και μαθαίνω ασκήσεις χαλάρωσης και χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Μπορείτε να κάνετε και διάφορες άλλες μορφές, γιόγκα και αυτά που αν σας ενδιαφέρει. Είναι, εσείς θα αποφασίσετε, είναι αυτό που έλεγε η Τάνια. Πολύ σημαντικό να το βρείτε λίγο μόνοι σας. Αλλά το κόλπο το βασικό και αυτό μπορείτε να το κάνετε πριν μπείτε στις εξετάσεις είναι οι απλές βαθιές αναπνοές. Ξυπνάω από τη μύτη, ξυπνάω από το στόμα. Τι κάνει αυτό, έχει δύο κόλπα. Πρώτα απ' όλα είναι το πιο απλό, ξυπνώνω το εγκέφαλο. Άρα χαλαρώνω. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι ξεχνιέστε. Επικεντρώνεστε στην αναπνοή, όχι αυτό. Έκανε λαχάνια σήμερα γι' αυτό. Όχι. Επικεντρώνεστε στην αναπνοή σας, εισπνοή, εκπνοή. Το κάνετε 4 φορές, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα στον κόσμο μετά. Απλά, δηλαδή λέω ότι και πολύ απλά πραγματάκια είναι πολύ σημαντικά. Εξασκούμε σε καταστάσεις που προκαλούν στρες. Ξέρω ότι μισείτε τα τεστάκια ή τα εξαμάκια, δεν ξέρω πώς τα λένε, τα διαγωνισματάκια, τα κουιζάκια. Κι όμως, δείτε το λίγο ανάποδα. Ζητάω τους γονείς να μην δίνουν σημασία στη βαθμολογία των μικρών τεστ. Αλλά γενικώ μην δίνετε σημασία στη βαθμολογία. Αλλά στα μικρά τα τεστ, μην τους δίνετε σημασία. Ο ρόλος τους είναι πρώτον για να εντοπίσουν οι δάσκαλοι τι δεν κατάλαβαν τα παιδιά, τι δεν εξήγησαν καλά οι ίδιοι. Και το δεύτερο και το πιο βασικό, εξασκήστε εσείς. Άμα γράφετε τεστ κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, πώς θα πάτε στο προφίσιο και θα έχετε άγχος. Δεν θα έχετε. Αυτά έχετε στα μέσα και στα δάχτυλα. Εσείς θα το κάνετε. Εσείς θα επιλέξετε. Προσέξτε να δείτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν το κάνει γιατί είναι κακιά. Λοιπόν, επιλέξτε εσείς τον τρόπο που θα το δείτε. Το είπα και πριν. Είναι όλα θέμα προσπάθεια. Είναι όλα θέμα αντίληψης, οπτικής γωνίας. Δείτε λοιπόν ότι το τεστ που σας κάνει η κυρία Μαρία κάθε εβδομάδα είναι ένα mini προφύσεξη, ένα mini lower, πέστε το. Ένα μικρό κομματάκι. Τι σας έχει κάνει. Σας το έχει κόψει σε κομματάκια. Δεν είναι όλο το exam κάθε εβδομάδα. Το κόβουμε σε κομματάκια. Εκτός αν δίνουμε τώρα γι' αυτό. Ναι. Δεν ξεκινήσατε έτσι, μην είστε άδικοι. Ναι. Λοιπόν, το μαζεύουμε και περνάμε όλο αυτό. Όσο το χρησιμοποιείτε υπέρ σας, δικό σας είναι το πες και μόνο σου Τάνια και συμφωνώ απόλυτα. Δεν κάνουν τη δουλειά μόνο οι άλλοι. Σας είπαν δικό σας το άγχος, ορίστε. Το δημόσιο σχολείο δεν είναι έτσι. Αυτός ο βαθμός θα καθορίσει το βαθμό του τετραμήνου. Στο Λύκειο. Στο γυμνάσιο είναι μόνο αν θα το λύσει. Δεν πάει να το λύσει. Αυτό δεν καθόριζε αυτό που του προκαλεί άγχος όμως. Όταν και εμείς είμαστε να σου γιατί αυτό. Εγώ του λέω ότι ειδικά για το γυμνάσιο να μην δίνουν διάρκεια. Εγώ έχω παιδί στο δημοτικό ακόμα πιο. Έχετε ακόμα πιο σημασία. Ναι. Απλά θέλω να πω στο λύκειο όμως αυτό δεν είναι το άγχος ότι. Έχω τόσο που μου βάλει πρόχειρο. Πες. Ναι, εκεί επειδή το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορώ να το παλέψω ως γονιός, ως εκπαιδευτικός, ως μαθητής σε αυτή τη βάση, γιατί είναι όλο το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι. Πανελλήνιες προσμετρούνται όλη η βαθμολογία, όλα τα τεστ. Εκεί το μόνο που μπορώ να πω στα παιδιά πραγματικά, και αυτό θα έκανα εγώ στη θέση, προσπαθώ να κάνω όλα τα προηγούμενα. Δηλαδή, οργανώνω τον χρόνο μου, προγραμματίζω τον χρόνο μου, ασκήσεις αναπνοής, μικρά κομματάκια, μόνο αυτό. Οι καθηγητές όμως του ίδιου οργανισμού είναι στο βαθμό. Αυτό να τους το πείτε. Τους το λένε. Ναι. Και εμείς τους το λέμε. Και συνεχίζουμε να γίνεται αυτή η μάχη. Και εγώ το λέω και συμφωνούμε εμείς εδώ που είμαστε. Όμως παίρνεις ένα 10 στο τεστ, αλλά είσαι για 19. Ναι. Είναι αυτό που έλεγα πριν, τη βαθμολογία, τα επιτεύγματα. Πραγματικά το μόνο που έχω να πω είναι να συζητάμε. Τι γίνεται και γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, το καταλαβαίνετε. Να πω κάτι για τα τεστ. Ναι. Στα τεστ υπάρχει μια σχέση αμφίδρομη. Δηλαδή, εμείς οι καθηγητές, ας πούμε, προσπαθούμε να δούμε αν τα διδάξαμε καλά. Αν όλα τα παιδιά δεν έχουν γράψει τίποτε, πάνε να πει ότι φταίμε εμείς πρώτοι. Δεύτερο, είναι τρία πράγματα που εξασκούμαστε στα τεστ. Πρώτον, η αφομοιωτική ικανότητα, δηλαδή τι έχει καταλάβει ο μαθητής. Δεύτερον, η αφαιρετική ικανότητα, δηλαδή από 10 ερωτήσεις που έχει μέσα, θα σου βάλω μία, μπορείς να τη γράψεις. Και ύστερα η συνθετική ικανότητα, δηλαδή μπορείς να συνθέσεις δύο πράγματα. Αυτά δεν έχει τίποτα άλλο. Απλώς είναι μία προπόνηση που κάνουν τα παιδιά. Και έτσι πρέπει να το βλέπουν και, το λέω και στο σχολείο, το δημόσιο και στο φροντιστήριο. Από ό,τι ακούσατε,
δεν ανέφερε πουθενά τη βαθμολογία. Άρα λοιπόν, ειδικά στο φροντιστήριο που. Βαθμολογία είναι μόνο για μας, τους καθηγητές. Εάν δεν γράψει κανένας, το πρόβλημα είναι δικό μας. Έτσι. Τουλάχιστον όσον αφορά, είπαμε εκτός δημοσίου αναγκαστικά είναι άλλοι λόγοι. Προετοιμάζονται καλά για καταστάσεις που προκαλούν στρες. Πολύ σημαντικό. Μειώνω τον αρνητικό αυτοδιάλογο. Όπως είπαμε, μειώνω την ατομική κριτική από γονιό και δάσκαλο προς παιδί. Έτσι και εσείς μόνοι σας δεν θέλω να μιλάτε άσχημα για τον εαυτό σας. Σας απαγορεύω να μιλάτε άσχημα στον εαυτό σας. Απαγορεύεται. Άμα σου πω, άμα εγώ σε βρίσω τώρα, θα σταθείς ωραία. Εσύ γιατί τολμάς να βρεις τον εαυτό σου. Και εάν μιλήσεις άσχημα για τον εαυτό σου, να είσαι σίγουρο θα μιλήσεις άσχημα και για έναν άλλον άνθρωπο. Αγχωρίζεις κομματάκια, σεβασμό σήμερα στη μαμά, αύριο στη γιαγιά και μεθαύριο. Όχι, εγώ δεν είμαι ψυχάρη, προσωπικά εγώ. Για τους ανθρώπους τους άλλους δεν θέλω να μιλάω, γιατί δεν τους ξέρω. Όποιος δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλάω για τους άσχημα. Για μένα όμως, με ξέρω, βασικά, μειώνω τον εαυτό μου. Κάτσε, μπορεί να είναι λάθος, αλλά το μειώνω. Τα σκοτήρια. Στα φρούλα, συγκεκριμένα, όταν έχει κάτι με κάποιον άλλον, προσπαθεί πάντα να δει που έφτιαξε αυτή, ξεχνάει το άλλο το κομμάτι και εν τέλει κατηγορεί το δικό της εαυτό για να μην Να σας πω κάτι. Ποτέ, όπως πριν ζήτησα από τους γονείς και από τους δασκάλους, να μην το κάνουν αυτό, να μην σας κάνουν και συμφωνήσατε. Είπατε να μην σας το κάνουν. Την ίδια υποχρέωση έχετε κι εσείς να σέβεστε τον εαυτό σας. Ναι, αλλά κάποιες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι μπορεί να κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε. Πάντα θέλουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Το να αρχίσω να αυτομαστιγώνομαι, είτε σωματικά, είτε και συναισθηματικά και ψυχολογικά, δεν θα σας κάνει καλό. Αυτό ισχύει και για τους μεγάλους. Και οι γονείς, και οι δάσκαλοι, όλοι θα έχουμε λάθη. Το να αρχίσω να παράω τον εαυτό μου, δεν πάει πουθενά. Θα με ρίξει κάτω. Θα με καμπουριάσει, θα μαζέψω. Τι κάνω άμα έχω κάνει ένα λάθος. Για να δω γιατί έκανα αυτό το λάθος. Πάντα μιλάμε με τον εαυτό μου, έτσι. Πάντα μιλάμε. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάτε με τον εαυτό σας, ειδικά σε αυτήν την ηλικία που δεν μιλάτε με κανέναν άλλο. Είναι πολύ σημαντικό. Κάνετε διάλογο. Τι έκανε, κάτι πήγε στραβά τώρα. Τι έφταιγε. Α, έφταιγε γιατί έβρεχε έξω. Λίγο ειλικρίνεια. Έφταιγε γιατί δεν οργάνωσα καλά το χρόνο μου, λέω παράδειγμα, έτσι. Έχω δύο επιλογές εκεί. Ή να πω από εδώ και πέρα. Επειδή δεν οργάνωσες το χρόνο σου για αυτό το εξάμ καλά. Δεν θα βγεις έξω για 10 μέρες. Έχει κάποιο νόημα αυτό. Ενώ αν πω στον εαυτό μου, wow, εκεί. Κάτσε να δεις, δεν πήγες καλά γιατί δεν έκανες τη δουλειά σου καλά. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσεις, θα το παλέψεις. Δεν βρίζω, δεν μιλάω άσχημα ποτέ στον εαυτό μου. Δεν σημαίνει ότι με ψώνιο. Έτσι, ξέρω πολύ καλά ότι είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, γι' αυτό το λέω. Πολλές φορές είμαστε πιο ειλικρινείς με τον εαυτό μας όταν δεν μας βλέπουν οι άλλοι. Συνήθως τα ψώνια είναι όταν τους βλέπει ο κόσμος. Γι' αυτό το κάνουμε. Σε εμάς να μιλάμε ειλικρινά. Δεν βοηθάει να βρίζετε τον εαυτό σας. Δεν το θέλουμε αυτό. Θα λέτε, οκ, το. Και αν κάνετε κάτι πολύ καλό, να τον επιβραβεύετε. Είπα να επιβραβεύουν οι άλλοι. Και εσείς. Δεν είναι μικρή, δεν είχε ανάγκη κανένα, μόνο τη τάβαζε. Στη δουλειά, θα σας πω κάτι, στη δουλειά, και το λέω για τους μεγάλους επίσης, στη δουλειά μας έχουμε έναν υπεύθυνο τέλος πάντων, που καλό λόγο για να πει ό,τι δουλειά και να έχουμε κάνει και τέλεια να είναι η δουλειά μας, δεν τον λέει. Το έχουμε και αυτό βέβαια στην Ελλάδα πολύ. Ξέρετε τι κάνουμε μεταξύ μας. Πολύ καλή δουλειά. Και πάει ο ένας, επειδή κάνουμε πολύ ομαδική δουλειά, συγχαρητήρια ένας στον άλλον, είναι πολύ σημαντικό για τη σχολή. Θέλω να το κάνετε. Πάρα πολύ σημαντικό. Μην το παρακάνετε. Σας έχω πιστοσύνη, ξέρω. Κάνουμε ένα διαλυματάκι, σας είπα και πριν. Άμα θέλουμε να χαλαρώσουμε, άμα δείτε ότι το άνθρωπος κουντώνει πολύ μέσα σας, κάντε διάλειμμα, δεν βοηθάει την στιγμή να συνεχίσει να διαβάζει. Το έκανα και εγώ γι' αυτό. Και γινόταν ακόμα χειρότερα.
λίγο χαλαρά, κάνουμε διάλειμμα. Ακούμε ένα τραγουδάκι, μιλάμε με ένα φίλο μας, όχι 8 ώρες διάλειμμα. Η σουλίτσα. Έτσι λίγο ασκησούλες, λίγο αναπνοές. Μαμά, φέρε μου λίγο πορτοκαλάδα να συνέλθω. Ή ένα κουραμπιέ που έχει λίγο ζάχαρη και βοηθάει. Έτσι, τέτοια πραγματάκια. Γιατί να μην σηκωθώ να το πάρω μόνοι τους, γιατί πρέπει να είναι η μαμά που θα τους γιατί δώσει. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω. Εγώ π.χ. είμαι εργαζόμενη. Αν δεν είναι η μαμά εκεί, κάποιος δεν μπορεί, σαφώς. Αλλά απλά ήταν μέσα στα πλαίσια. Εμένα μου άρεσε όταν μου το έφερε μάνα μου. Γι' αυτό. Σίγουρα. Αλλά αν δεν μπορεί, φυσικά πάρτε το μόνο σας. Αλλά. Ναι. Αλλά ακόμα δεν μπορεί, φυσικά έτσι. Εμένα όμως είναι ο ποιοτικός χρόνος. Δηλαδή, ναι, δεν έχει τα παιδιά σου. Μπορεί να είμαι μαζί όλη μέρα και να τα βρίζω. Ναι, ναι, δεν έχει, όχι, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν βοηθάει τα παιδιά να σηκωθούν να περπατήσουν λίγο το μυαλό του. Ναι, ναι, ναι. Σαφώς, σαφώς. Όπως σας πω. Αν είναι εκεί καθισμένο, θες νερό, ναι, παιδί μου. Θες νερό. Δεν είπα θες νερό. Πας πριν το συζητήσουμε ακόμα. Λέω, ναι, ναι, αυτό. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Και πολύ βασικό για αυτή τη βάση και το άγχος να έχουμε ένα δίκτυο. Παιδάκια, τελειώνω. Να έχουμε ένα δίκτυο φίλων. Αν έχουμε ενισχύσει ως γονείς και εκπαιδευτικοί τις κριτικές ικανότητες των παιδιών για να ξέρουν να διαλέγουν. Γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι καλοί. Έτσι πρέπει να ξέρουμε να διαλέγουν. Δεν μας βοηθάνε όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Μπορεί κάποιοι να θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Αν έχουμε αναπτύξει τις κριτικές ικανότητες και τις κοινωνικές δεξιότητες, τότε μπορούν να επιλέξουν καλούς φίλους. Γιατί οι φίλοι είναι πολύ καλό support system. Σύστημα υποστήριξης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια. Παιδιά, γονεί, εκπαιδευτικοί, πάλσο, γείτονες, δεν ξέρω, φέρτε κόσμο. Να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά, να μειώσουμε το άγχος, να μειώσουμε το δικό μας άγχος, κυρίως, να βοηθήσουμε τα παιδιά να μειώσουν το δικό τους το άγχος, να καταφέρουμε ουσιαστικά για μένα, και το λέω και το χαίρομαι, να τους αφήσουμε, να τους επιστρέψουμε το χαμόγελο που τους έχουμε στερήσει, γιατί θα μας τον αποδώσουν. Ξέρετε πώς, παίρνοντας ένα τεράστιο δάκρυ με τόξο και στην τάξη μας και στο σπίτι μας. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και όλους και αυτούς που έχετε μιλήσει και μου κάνει εντύπωση ότι εκφράζουν τόσο καλά και άλλα παιδιά που δεν έχουν μιλήσει, αλλά τους είδα στο βλέμμα ότι συμμετέχουν σε αυτό. Εγώ ήμουν από τα παιδιά που να μην μιλά. Ήμουν από αυτούς, δεν είμαι μπράβο σας που μιλήσατε. Εγώ δεν θα έχω μιλήσει καθόλου. Και τώρα δεν μου είναι εύκολο. Αλλά είδα όλα παιδιά που είχαν μεγάλη συμμετοχή και συγχαρητήρια στα παιδιά, αλλά συγχαρητήρια και στους γονείς και θέλω όλοι σας να πάτε πίσω και στους γονείς που δεν ήρθαν, έπρεπε να φύγουν γιατί μου είπαν συγγνώμη, έπρεπε να φύγω για δουλειά. Μου έχουν πει, πες τους συγχαρητήρια για τα παιδιά και συγχαρητήρια στα τοπικά φροντιστήρια εδώ, τα κέντρα ξένα γλωσσών που τους ξέρω χρόνια και το σύλλογο, είχαν τονίσει να κάνουμε αυτό. Εμείς είπαμε, να πω την αλήθεια, να το κάνουμε μόνο στην Ιγουμινίτσα. Έτσι και είχαμε σκοπό να κάνουμε. Και μας είπαν εδώ ότι να το κάνουμε εδώ. Δεν προλαβαίνουμε, έχουμε σκοπό, αύριο είμαστε άρχα. Πού να προλαβαίνει, έρχεται από Αθήνα, πάει αλλού. Πώς να κάνουμε. Και μας είπανε να κάνουμε μεσημέρι. Μεσημέρι, θα έρθουνε. Εγώ έχετε γεμίσει η άκουσα. Δεν πειράζει που μερικοί έπρεπε να φύγουν. Δεν είναι αυτό, δεν είναι θέμα. Αλλά συγχαρητήρια πραγματικά και χαίρομαι και βλέπω ότι η Ελλάδα έχει μέλλον όταν έχουμε παιδί. Και θέλω, εγώ είμαι από το εκδοτικό οίκο. Έτσι. Εμείς κάνουμε τα βιβλία. Θα λέτε, τι σχέση έχετε εσείς με τέτοιο δραστηριότητα. Εμείς πιστεύουμε, είναι αυτό που πιστεύουμε από την αρχή, ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα βιβλία. Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο δασκαλία. Η εκπαίδευση είναι σε κάθε φάση της ζωής.
και θέλουμε να βοηθήσουμε και το κέντρο εξονιμωσών που έχουν την ευθύνη γι' αυτό, δεν μειώνουμε και το δημόσιο εκπαίδευση. Δεν ήξερα ότι ήταν κύριε Δήμο. Δεν το ήξερα. Να μην έχετε τόσο άσχημη γνώμη και για το δημόσιο εκπαίδευση. Παλεύουν οι καθηγητές με ένα πολύ δύσκολο σύστημα. Ένα σύστημα που δεν τους βοηθάει καθόλου. Όταν βλέπετε έστω μία καθηγήτρια, ένα καθηγητή, ή στο φροντιστήριο ή στο σχολείο να κάνουν κάτι που σας άρεσε, πήγαινε εκεί και θες, ευχαριστώ που έκανες αυτό. Επιτραπέζεσαι. Μας άρεσε αυτό. Δώστε το sticker. Ναι, δώστε sticker. Μπράβο, δώστε το sticker. Και στο δημόσιο εκπαίδευση και στο κέντρο εξαιρετικών. Γιατί μοιάζουμε, θέλουμε και στους γονείς. Και συγχαρητήρια στο Σύλλογο και στα τοπικά κέντρο ξενογλωσσών που έχετε τομίσει να κάνετε αυτό. Και περιμένουμε προσκλήσεις για το επόμενο. Πρόσκληση για το επόμενο. Αλλά να έχουμε κόσμο. Αν το θέλετε, θα ξανακάνουμε. Η Karen Cook είναι η διευθύντρια at Hillside Press. Και αυτά που είπε για τα stickers, είχαμε εδώ αρκετούς δάσκαλους από το δημόσιο. Ναι. Έχουν φύγει περισσότεροι. Η παιδιά νομίζω ότι πρέπει να δώσετε πάρα πολλά stickers στον Γιάννη τον Δημάκα που σας βοηθάει πάρα πολύ. Με θέατρο και τα λοιπά. Έτσι. Σε όσο δηλαδή, σε ό,τι περίπτωση δηλαδή, να μην έχουμε τον γκρίνια πάντα. Εγώ δεν μ' αρέσει την γκρίνια, έτσι. Να είμαστε θετικό. Όταν βλέπουμε κάτι καλό, να το πούμε. Όχι μόνο το κακό. Οκ, παιδιά, συμφωνούμε σε αυτό. Οκ. Φεύγετε από εδώ λίγο καλύτερα από πριν. Οκ, ωραία. Και το δεύτερο που θα πω είναι αυτή την αφίσα εκεί. Τι γράφει εκεί, ποιος μπορεί να το διαβάσει. It's okay to be different. It's okay to be different. Βλέπεις το κόκκινο μέσα σε όλα τα άλλα λουλούδια που είναι τίδια. Ξεχωρίζει το κόκκινο. Οκ. Θέλω καθένας από εσάς με το δικό σας προσωπικό κοινό. Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.